Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνεις κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμη των Οίκων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκα στην γραμματιακή, στο πρωτάξιο, την κυρία Λεγκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωνσταντραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και όνο το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας σημαίνει στο κομπή σχολιάζεται τα όσα θα συζητήσουμε το Κωστή κατά τη διάρκεια του σημερινής εκπομπής. Το Μετρόπολης 95,5 είναι και φέτος Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έξω από το περίπτωρο 2 μαζί με όλο τον όμιλο Μετρομίδια. Απόψε λοιπόν είναι ευκαιρία για όλους εσάς να έρθετε, να μας γνωρίσετε όλους από κοντά, να περάσουμε καλά και να δείτε live πώς γίνονται οι εκπομπές από το έξω από το περίπτωρο 2 από τους παραγωγούς του Μετρόπολης 95,5 των FM. 50 χρόνια η εταιρεία Κοσμάγλου σου δίνει τρόπους να έχεις εξαιρετικό αποτέλεσμα με χρώματα που έχουν ασυναγώνιστη ποιότητα. Το Avitex Care. Μοναδικά χρώματα, εξαιρετικές αποχρώσεις σε βελουτέ matte και matte φινίρισμα που όχι απλά ομορφαίνουν, αλλά προστατεύουν τις εσωτερικές επιφάνειες. Θα τα βρείτε σε ένα καταστήματα, από τα καταστήματα Κοσμάγλου και μπορείτε να επιλέξετε την αγαπημένη σας ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις σε Avitex Care. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 4 καταστήματα στο Κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύοσμο και στον Κόμβο της Ευκαρπίας. Και επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζουμε να πεινάμε και σκεφτόμαστε την Pizza Italian. Τώρα και στη Χαριλάου, στη Γιάννη Χαλκίδη 31 ή στο 2310-300-909 ή στο site italianpizzeria.gr. Με τον Κωστή δοκιμάσαμε και νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτη και καταπληκτική. Όπως και αν σας αρέσει πίτσα, μαργαρίτα, special, αλλά κρέμ με κοτόπουλο, κοριάτικη, πρέπει να δοκιμάσετε την Pizza Italian για να πάτε την πλάκα σας και εσείς. Και φυσικά τρομερές μακαρονάδες και απίστευτα ριζότο. Για έξτρα να απολαύσεις Pizza Italian σε 3 σημεία Κορδελίου 19 τώρα και στη Χαριλάου, στη Γιάννη Χαλκίδη 31 με τηλέφωνο το 2310-300-909 ή στο italianpizzeria.gr ή στο eFood, και θυμηθείτε ότι είναι ανοιχτά μέχρι τις 4 το πρωί. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σου Γρηγόρη. Τι γίνεται? Καλά Γρηγόρη. Τα κατάφερε ο Μπούζο, εντάξει, τα βρήκανε. Ποιος είναι λέει? Ο κύριος Μπούζο, τα κατάφερε, τα βρήκανε. Με ποιον? Πριν που μιλούσαν οι άνθρωποι του Πανθρακικού με τους άλλους που έπεσε ξύλο, έπεσε, που κινήσεις. Έλα ρε, τι μήνυση, πέσαν δυο μπουνιές, τώρα γίνουν μηνύσεις. Αυτά συμβαίνουν στα γήπεδα. Τι εννοείς πέσαν δυο μηνύσεις? Λύσε το βρωμοκινητό σου. Δεν ξέρω ποιος με παίρνει. Ναι, όποιος για να σε παίρνει ηλίθιος. Τι να κάνεις? Δυο ώρες η μέρα δουλεύεις, τρεις ώρες αυτές σε παίρνει. Δυο ώρες είμαι στον αέρα. Καλά είσαι ηλίθιος, το πετάς κάτω. Έχεις ένα κουσούρι την ώρα της εκπομπής, έχεις το κινητό και τη δεύτερη ώρα παίζεις φρουτάκια. Τι παίζω? Και στην τηλεόραση το κάνεις και στο ραδιό. Αν βρεις φρουτάκια, δείξτε τα. Φρουτάκια, μαρούλια, δεν ξέρω τι είναι, πέφτουν εκεί κάτι. Κάτι σαν σαβατικά, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω τα παιχνίδια. Ποια σαν σαβατικά? Πού να ξέρω εγώ τι παίζει εσύ? Τι έπεσε ξύλο τώρα, έπεσε δυο μπουνιές για να το κάνουμε θέμα τώρα. Ναι, όμως η μπουνιά αυτή στάθηκε αφορμή να διακοπεί το παιχνίδι. Τι κατά αίματα. Έπεσε μια μπουνιά στην Κομωτίνη. Πήγε ένας παράγοντας, έδωσε ένα μπουνίδι στον παίκτη. Και τι έκανε, μήνυση τώρα κάνει άλλος. Τον έκανε και μήνυση ο παράγοντας. Γιατί? Γιατί τον εξύβρισε. Η εξύβριση είναι χειρότερη από τον μπουνίδι. Άρα λέει ο παίκτης κακός τον έβρισε. Άρα λέω εγώ ότι αυτή η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Έπεσαν οι μπουνιές, τελείωσε η φασαρία. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν. Συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα. Συμβαίνουν. Έτσι. Η παλιά που παίζαμε μπάλα στο τοπικό Εθνική Ερασιτεχνική, Παύλη Μελάδε, Ομόνια Σταυρούπολη, Καμπανιακή, Ιστορίε, Φίνικε Πολύγνε, Ελευθεριακή, Οδυσσέα Κορδελή. Κάθε μέρα ξύλο έπεσε. Θα κάνω, μήνυση θα κάνω. Άσε ρε, κοπά στα θέματα. Ξύλο θα αρχίσει να πέφτει αλλού. Πού? Νομίζω ότι αυτό το οποίο ανέδειξε ο Κυριάκος Στομαίδης τη Δευτέρα ξεπερνάει τον καθένα. Τι? Μιλάμε για στημένα παιχνίδια. Μιλάμε για
άνοιγμα φακέλων και. Λέγε, ρε, παρακαλώ. Παιχνίδια τα οποία κατονομάζονται. Μάλιστα. Και μαθαίνουμε ότι η επιτροπή αυτή αποφάσισε να βάλει και άτιμο κατάλογο ποινών. Δηλαδή. Σου λέει Αλφα Εθνική Σούπερ Λίγκα 100.000 ευρώ. Πρόθυμο. Ναι, όχι αφαίρεση βαθμών. Όχι, γιατί αφαίρεση βαθμών. Αυτό ίσχυε μέχρι το. Όχι αφαίρεση, ίσχυε υποβασμό. Γιατί υποβασμό. Για χειραγώγηση αγώνα. Τρίγες. Καλά κάνει. Άλλο. Ναι. Football League 2 50.000 ευρώ. Και τα υπόλοιπα όλε τι κατηγορίε. Αν αποδειχθεί δηλαδή. Αν αποδειχθεί. Ναι. Και ρωτάω κάτι. Δηλαδή, κατ' ουσία τι κάνουν με αυτό το πράγμα. Αποδέχονται ότι θα στείνονται παιχνίδια. Βέβαια, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, θα στείλουν. Και του λέει, στείνεται, αλλά ξέρω ότι θα πρέπει να πληρώσετε και σε εμά. Έλα, τύπη υπάρχει. Πώ το εκλαμβάνει. Σωστά. Άμα... Να παίρνουμε κι εμεί κάτι. Και το αυτοβερτικό, τι έχει τιμωρήσει. Συγγνώμη τώρα. Αυτά τα ακούνε τώρα οι ακροτέ, οι φίλαθλοι. Γιατί δηλαδή, λογική ή μη λογική. Για να λαμβάνω για αυτή που μα ακούνε. Δηλαδή. Μόνο εμεί είμαστε. Κάτσε ρε φίλε. Οι άλλοι δεν είναι. Δηλαδή, που ακούν κάτω, σε όλο τον πλανήτη υποβιβάζονται ομάδε για χειραγώγηση παιχνιδιών. Έχει καμιά να υποβιβάζεται. Ομάδα σε όλο τον πλανήτη. Φυσικά. Στην Ευρώπη, ποια υποβιβάστηκε δηλαδή. Πέρσι. Για δωροδοκία. Μία. Πόσα πρωταθλήματα είναι στην Ευρώπη. Πόσες χώρες είναι. Πόσες χώρες είναι. 7-8. Εσύ λες, δεν υποβιβάζονται. Όχι. Εγώ δεν άκουσα καμία Α, Β, Γ εθνική. Πέρσι, για ένα χρόνο μιλάω. Να έπεσε καμία για στιγμένα παιχνίδια. Έχουν πέσει τα προηγούμενα χρόνια. Για, εντάξει, για τώρα μιλάω. Τώρα όχι. Τέλειες. Δεν θα πέφτουν. Θα βγάζω εγώ λεπτά από το. Αν με πιάσουνε. Έτσι δεν γίνεται και στο δικαστήριο. Πολλές φορές. Αυτή είναι δηλαδή η αποδοχή. Όχι να διαλύουμε τα σωματεία επειδή στείλανε ένα μάτς. Δηλαδή στην Β' Εθνική με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Πόσα λεφτά ήταν να πάρουν οι ομάδες. Πολλά. Τι θα πάρουν. Μην ξεκινάς. Κάτσε ένα-ένα. Κοινά παλού. Τι από πού έχεις. Οι ομάδες, μια ομάδα Football League 2, ναι. Για να βγει, θέλει μίνιμουμ μισό εκατομμύριο ευρώ. Μίνιμουμ. Μισό εκατομμύριο ευρώ. Τι να βγει. Να βγει οικονομικά. Να μπορεί να τα απεξέλθει. Να σωθεί η κατηγορία. Να μπορεί να τα απεξέλθει. Μισό εκατομμύριο. Έκτε προβολή. Τώρα μετακινήσει. Μετακινήσει. Ξενοδοχεία, φαγητά. Νίκα, νίκα, όλα αυτά είναι. Είδαμε πέρσι ότι δεν πήραν σχεδόν τίποτα. Διαστήσουν αυτοί. Πέρσι, εγώ δεν λέω όχι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνω τα στραβά μάτια. Οπότε μπορεί να πει ο πρόεδρο. Κάνει ρε τα χάκου. Μπορεί να πει ο χι πρόεδρο. Ραπτόπουλε. Προκειμένου να έχει να φάει, να πληρώσουμε το. Στήσε τα μάτια, σε πιάσε εδώ και πέρα τίποτα. Κάνε ήσυχη. Φέρε αυτό άσο ημίχρονο διπλό τελικό και όλα καλά. Εντάξει, μπορεί να τον τρόπο του να λέει εγώ στην επιτροπή που είμαι, αυτό που λέει ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να σε στείλω το χωροφύλακα, πες μου κάνα δυο μάτς το χρόνο, να οικονομήσω κι εγώ. Και θα είναι ωφελημένοι όλοι. Ναι, όμως. Οι στοιχηματικές κερδίζουν ένα κομμάτι, θα τα δώσουν από τα στημένα. Οι πρόεδροι, κάποιοι που δεν έχουν λεφτά, θα βγάλουν λεφτά, πληρώσουν τους παίκτες. Και αυτοί που είναι στην επιτροπή θα οικονομήσουν και αυτοί. Θα του χαλάσει τώρα εσύ, δηλαδή. Εγώ δεν χαλάω. Δεν χαλάει. Εγώ ρωτάω κάτι. Παρακαλώ. Εφόσον δεν υπάρχουν τα χρήματα ναι. Για να υπάρχουν οι ομάδες που υπάρχουν ναι. Είτε στη Super League 1 ναι, ναι. Είτε στη Super League 2. Τι θα κάνουμε. Μισό λεπτό. Ναι, τι. Ή θα μειώσετε τις ομάδες. Τι, και άλλο να τις μειώσουν. 12 ομάδες είναι. Ναι, αν δεν μπορούν και πρέπει να στείλουν, ναι. Στο καλό. Δεν χρειάζεται να τις έχουν. Γιατί να παίζουν και να βλέπουν ένα πρωτάθλημα. Περίεργο. Έτσι, γουστάρουμε. Και να σκέφτεσαι. Γιατί και εμείς, ναι, τι πρέπει να σου δώσουμε στο πιάτο, το μάτς εσύ. Σαν... Το λοιπόν, να το μυρίσεις το μάτς, να το παίξεις. Ρε φίλε, ή μπορείς να κάνεις κάτι ή δεν μπορείς. Για χαρά όταν το... δεν μπορείς, όχι, το... δεν ανακαλύψεις. Όχι, 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 είναι πολύ σωστό αυτό που κάνω. Εγώ ναι. Το βρίσκω λογικό. Ξεχνάς κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ότι αυτό το πράγμα ψηφίστηκε ναι. Αρχές Αυγούστου. Τώρα, πρόσφατα, το ναι. Ξέρουμε. Θα πρέπει να υπογράψει και ο υπουργός. Ο υπουργός αθλητισμού. Υπογράψει. Δεν υπογράφει. Γιατί? Δεν υπογράφει. Στο λέω εγώ. Τον μίλησες? Όχι, μίλησε στο Δωμαίδη μάλλον. Και τι είπε ο υπουργός? Ότι δεν θα υπογράψει. Μάλιστα. Τι θα κάνουν αυτοί? Δεν θα περάσει αυτό. Δεν θα περάσει. Τι θα κάνουν? Συνεχίζουν να στείλουν παιχνίδι. Ρε φίλε. Δεν είναι το μεγάλο κίνδυνο. Οι αμαρτίες, τα εγκλήματα και όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Και με πιο μεγάλο βαθμό. Μπορεί. Ωραία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το κοιτάνε και το. Το δουλεύουν λάθος. Κατά γενική ομολογία δεν. Πάμε ρε κόκκινε, πάμε. Εσύ κοινικός. Ναι. Και λες αφού τα στείλουν, είναι προτιμότερο αυτό. Δεν περνάει από. Τι θα κάνουν μετά για παίρνουν. Θα πάλι θα τα στείλουν. Ρε, οι ποινές ποιες θα είναι. Οι ποινές. Τώρα ποιες είναι οι ποινές. Η ποινή μέχρι προσφάτως ήταν υποβιβασμός. Υποβιβάστηκε κανένας. Φυσικά και ο Ηρακλής. Χωρίς τι παιχνίδι. Για σήμερα μιλάμε, στον Ηρακλή. Ναι. Υποβιβάστηκε κανένας. Όχι. Τελείωσε. Άλλαξε. Πάρα καλά.
Ρε φίλε, ακούστηκαν παιχνίδια για ομάδες. Είναι ρετσινιά. Όχι. Κάνουν κόσμο ναι. να φεύγει από το γήπεδο. Όχι, τους στέλνουν περισσότερο στο στοίχημα γιατί του διεκείρει το μυαλό. Στο γήπεδο δεν πάει κανένας ούτως ή άλλως. Θα σου πω ότι έχεις λάθος. Για πες. Και στο απλοποιώ. Για πες. Από τους φίλους του Άρη. Μάλιστα. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι για τον μπαράζ του Βόλου ναι. δεν τους βγάζει από το μυαλό, άσχετα αν δεν έγινε αυτό. Ναι, ναι. Και αποστραφήκαν από το γήπεδο, δεν ξαναπατήσανε. Ναι, ναι. Γιατί πιστεύουν ότι κάτι έγινε στο ημίθρο. Όχι, δεν πιστεύουν. Οι παράγοντες του Άρη, οι οποίοι δεν είχαν λεφτά να κρατήσουν εκείνη την ομάδα. Άλλο. Περίμενε ρε κόκκινε, την ξέρω την ιστορία. Άσε να είπα ότι δεν την ξέρει. Άσε να το πω, μην με ρωτάτε, θα το απαντήσω. Με κόβει. Σαν τσουτσού πετάγει. Άσε να μιλήσω και μετά μιλά. Δεν φταίνει η φίλαδρη του Άρη. Οι παράγοντες του Άρη με τους δημοσιογράφους της εποχής, επειδή δεν είχαν λεφτά να κρατήσουν τους παίκτες. Το ρόστερ. Το ρόστερ. Οι οποίοι ήταν 25 άριδες. 24, 23, 25, 26. Είχαν κλείσει 8 ετία, 12 ετία. Δεν ξέρω τι κάναν τότε. Προφάτως, ναι. Και επειδή ζητάγανε λεφτά. Τους βγάλαν πουλημένους. Εγώ ήμουν στο μας, 12 χρονών. Για άλωθη. Περίμενε, ρε. Για να τους δώσουνε, να τους πουλήσουνε, να πάρουν και λεφτά και να διαλύσουν την ομάδα. Αυτοί ήταν οι παράγοντες του Άρη. Δεν διαφωνώ. Τι να διαφωνείς. Δεν διαφωνώ με αυτό. Τους ρίξαν τη ρετσινιά, κάνανε ένα δοκάρι και τα λοιπά και τι ήτανε. Σεντερφόρ δεν είχαν. Πουλήσαν το παιχνίδι. Χρυσή, είπα εγώ το πουλήσανε. Λέω πόσοι έχουν μείνει με την υποψία ότι τότε υπήρχε κάτι και δεν ξαναπήρθε. Ο σκορεμένος το έχασε το πρωτάθλημα που χάζει Γεωργίου Μενέλαος. Δεν αγόρασε εσάς. Εσύ, δεν διαφωνώ. Εσείς ό,τι ήταν ανοίγατε τα πόδια. Καλά. Πήγε ο Καλαμπάκας, ισοφάρισε και δεν πήρε το πρωτάθλημα. Καλά. Τώρα εκεί θα γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω. Όχι. Άστε. Σου φέρουν ένα παράδειγμα ναι. που διώχνει κόσμο από το γήπεδο. Ποιος διώχνει κόσμο από το γήπεδο. Αν μια ομάδα ξέρει ο παδός ότι στήθηκε το μάτς υπέρ της, δεν θα πάει στο γήπεδο, θα πανηγυρίσει κιόλας. Είναι διευρωμένος. Εναντίον της. Εναντίον της. Ναι. Εναντίον της. Mm. Πάλι θα πάει στο γήπεδο. Δεν νομίζω. Γιατί. Αν μάθει τι έγινε εκ των έσω. Τι λες. Εκείνη που κοιτάει. Σοβαρά μιλάς. Φυσικά. Για να σου πω. Αυτός ο οποίος αγοράζει παιχνίδι. Για να το στήσει. Και πόσα μάτς ξέρουν οι φίλαδοι που είναι θυμένα. Τα ακούνε. Βγαίνει. Βγαίνει. Μετά από πόσο καιρό. Πλέον. Για πόσα παιχνίδια. Άμα βγει ο Θωμαίδης τώρα ναι. και πει για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και τον Ολυμπιακό στημένα παιχνίδια. Δεν θα περίμενε, ρε, θα τον βρίζουν οι οπαδοί των ομάδων. Ότι κάνει πόλεμο στις ομάδες. Αλήθεια. Τελειώσαμε, ρε, κόκκινε. Ξέρουμε το κοινό κάτω πώς λειτουργεί. Τι άλλα θέματα να. Γιατί αλλάζει. Έχουμε πολλά θέματα. Άστατα. Αυτό είναι το πλέον σοβαρό. Εντάξει, τελείωστε. Δεν ασχολείται ο κόσμος. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω, ναι. Αν ασχολείται, θα του λουμιάσει το ξύλο. Μια χαρά είναι. Βολεύονται και οι φίλαδοι και οι κουμαρτζίδες. Οι φίλαδοι είναι και κουμαρτζίδες πολύ, το 90%. Είναι διευρωμένα τα μυαλά του κτλ. Βρώμικα μυαλά και τέτοια. Σκέφτονται διαφορετικά γιατί είναι Ευρώπη. Ποιος είναι, σκέφτονται διαφορετικά. Ο παδός και ο φίλαδος μιας ομάδας που λέει ότι το μάτς είναι στημένο. Ο τζογαδόρος. Ο τζογαδόρος, γιατί όλοι και αυτοί έχουν τα κουσούρια και του τζογαδόρου, λένε αμάν γιατί δεν το ξέρουν. Πάμε παρακάτω. Ισχύει. Αλλά είναι αντίον της ομάδος του. Ναι. Του λέει ποιος μου την έκανε τώρα. Ναι. Τον βλέπει τον παίκτη καχύποδα. Τον παράγοντα καχύποδα. Μετά από δύο χρόνια που τα έβγαλε ο Θωμαίδης. Ρε και τότε. Πάμε, με κούρασες. Πάμε σαν γεννήθηκε κουρασμένο. Κουράστηκα πάνω το θέμα. Bon. Πάμε. Δεν ξέρετε να φτιάχνει θέματα. Κάντε εσύ. Κάνει ένα θέμα. Κάντε εσύ. Το οποίο, άμα το κάνω εγώ το θέμα όπως είναι, θα κλείσουμε τρία ραδιόφωνα. Γι' αυτό σε αφήνω, γιατί είμαι παραρμητικός εγώ. Πάμε παρακάτω. Καλά κάνει. Κάντε μπράβο. Λοιπόν, μαθαίνουμε τους αναμέτρους του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Στο ΒΑΡ δεν θα μπει ξένος διευθυντής. Θα μπει Έλληνα. Θα μπει Έλληνα. Τι ρωτάω. Ούτε Άρη είμαι, ούτε ΠΑΟΚ. Ναι. Αφού μπορέσετε και κλείσατε τους τρεις. Ναι. Δεν μπορούσατε να κλείσετε ένα τέταρτο. Δεν θέλω Μελισανίδης, ξέρω. Περίμενε. Δεν μπορούσατε να κλείσετε ένα τέταρτο. Δεν θέλω Μελισανίδης, ξέρω. Καλά. Και επηρεάζει την κατάσταση. Τι θες. Και επειδή δεν θέλει. Γουστάρει έτσι. Έχει δύναμη. Ελέγχει τον Μπαλτάκο ως ένα βαθμό. Δεν γουστάρει. Και στέλνει μαγιά Έλληνα. Καλά ξυπνιέται. Τα συμφέροντα τη ομάδα και αυτό κοιτάει. Μπορεί να θέλει να του τη στήσει τον ΠΑΟΚ, λέμε, παράδειγμα, και σου λέμε: τον ξένο δεν μπορώ να του τη στήσω, θα το στήσω με τον Βαρίστα. Τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστή, δεν είναι ο Άρης. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Μελισανίδης τον Άρη θέλει να κερδίσει την Τουμπά, θέλει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν μπορούσε να έχει και Έλληνα διαιτητή, θα έχει Έλληνα διαιτητή. Και θα τον έπαιζε κόντρα τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άρης είναι ψοφήμη αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ζήτησε αυτή τη στιγμή. Πήγε στην αστυνομία χθε και έκανε κουβέντα. Όλα η αστυνομία αγαπάει τον ΠΑΟΚ πιο πολύ. Οπότε άνθρακε ο θησαυρό. Ντουπου, 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 ντουπου.
Έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, άρα με Έλληνα βαρίστα, ποιο μα σου πάω. Με Έλληνα βαρίστα, το αμφισβητούμενο. Όχι, α σου πάω. Πρέπει να πάω να κερδίσει άστα. Τι Έλληνα βαρίστα και, και το θείο μου τον αρσιβαρίστα. Είναι πολύ καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άρης, βλέπω φέτος σε κάτι αμφισβητούμενα, σε κάτι αυτά το βάρτο δικαίωσε και τα λοιπά, είναι καλύτερα. Έφυγε από την αγκαλιά του Βρουτόταυρου. Ναι. Και καλύτερη σχέση με τον Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης, κάτσε λίγο να το ολοκληρώσω, μωρέ. Δευτερόλεπτα. Ο Μελισσανίδης, καλή σχέση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με τον Καρυπίδη, λέμε. Αλλά ο Μελισσανίδης ελέγχει τον Μπαλτάκο. Αν δεν υπήρχε η Ομοσπονδία, οι ξένοι να μας ελέγχει, θα δίνα πρωταθλήτρια την ΑΕΚ με 10 πόντους διαφορά και οι διαιτητές όλοι θα ήταν Έλληνες. Σώνει λίγο την κατάσταση το γεγονός ότι μας ελέγχουν οι ξένοι. Αν μας αφήνανε, τη πόπη στο κάγκελο θα γινόταν. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να ελέγχει απόλυτα. Όπως παλιά. Παλιά τι γινόταν. Πήγαινε το Λαμόγιο ο πρόεδρος της Ένωσης και λέει: τι μου δίνει, Ραπτόπουλε, 1000 ευρώ να ψηφίσω. Τι δίνει, Κόκκινε, 1500. 1500 και το παίρνω. Οι πρόεδροι των ενώσεων, αυτοί που θέλουν καλό το ποδόσφαιρο, αυτά τα καλά παιδιά, αυτά τα καλόπαιδα των ενώσεων, να πούμε. Good. Συνονιθήκαμε. Γινόταν. Good. Πολύ ωραία. Τότε γιατί αποκλείεις το να πάρει ο Άρης αποτέλεσμα. Δεν είναι καλά, ρε, ο Άρης. Δηλαδή δεν θα έχει Σταυρίδη στην Τούμπα. Ναι. Δεν θα έχει Παμπορίδη στην Τούμπα. Ωραία. Ωραία. Ο Βαρίστας μπορεί να παίξει μια αμφισβητούμενη. Δεν είναι καλά ο Άρης για να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Θα το θεωρήσω εγώ. Πολύ μεγάλη έκπληξη αν φύγει με πόντο ή πόντους από εκεί μέσα. Ο ΠΑΟΚ ξεκουράστηκε. Θα στο πω λίγο πώς. Ο Άρης είναι ασύνδετος ακόμα. Ήρθε ο πύργος της Βαβέλα. Έχει 18 καινούργιους. Κάτσε που να τους μοντάρει, τακτική να τους κάνει, φυσική κατάσταση, ίντερβαλ προπόνηση, αγωνιστικά τετράγωνα, πίεση. Κάτσε αυτό θέλει τώρα 2 μήνες για να συνέλθει τώρα. Να πάρει την ομάδα. Προετοιμασία στο Ρήσιο έκανε. Δεν καλά ο Άρης. Γι' αυτό πήγε και χτύπησε την πόρτα της αστυνομίας. Δεν ρώταγε, δεν έμαθε. Άμα πει στην αστυνομία ΠΑΟΚ, Άρης, ΠΑΟΚ θα σου πει. Άμα πει αστυνομία Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό θα σου πει. Εδώ στην πόλη, πού πα, ρε Άρη, να το δει. Εμένα με πήρε ένα μέσα από την διοίκηση, ένα που έχω φίλο μου και με ρώτησε. Λέει, πώ το βλέπει, μου λέει. Το είπα και στον Άρη, γιατί θα το κρύψω. Γιατί. Λέει, πώ το βλέπει, λέει. Αν παίρναμε αναβολή, αν κερδίζαμε αναβολή. Καταρχήν του λέω δεν πρόκειται να κερδίσετε αναβολή, γιατί οι άλλοι είναι γάτε στον ΠΑΟΚ. Πού πα, εσύ, ρε Καραμήτρο, να πούμε. Στο παρασκήνιο, πού πα. Οι άλλοι έχουν καγκάτσι, έχουν γάτε είναι. Πού πα. Με το ζουμπούλι, πού πα. Περίμενε τώρα να σε εξηγήσω. Πού πα. Αν μπορεί να το κατορθώσει, χθε να το έκανε το μάτς μετά από 15 μέρες. Χθε. Μετά από 15 μέρες, πιο καλό θα είναι ο Άρης. Πιο συνδεδεμένο, πιο προπονημένο, πιο τακτικά καλό. Ο ΠΑΟΚ θα πέσει και σε Ευρώπες και σε τέτοια πολλαπλά μάτ. Μπα του βγει κανένα τραυματισμό, μπορεί 1000. Τώρα. Αν πιάσει ο ΠΑΟΚ μια απόδοση το 80%, το 70%, του βάλει 3 γκολ τώρα. Θα φάει άλλο ένα. Θα φάει και ο ΠΑΟΚ. Για αυτά τα center back δεν θα πάρει προτάσμα, πήγε για αυτού του άλλου center back, του λαδέρ. Πάω από τη μέση και μπροστά, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Είναι πολύ καλή ομάδα. Την πάτσε με τα center back ο ΠΑΟΚ. Την πάτσε ο Λουτσέσκου με τα center back του και με το δεξί του τον back. Και Τζόρα και τον Τζόρα να πούμε. Δεν έχει δεξί back, δεν έχει δεξί stopper, αριστερό stopper Τεμπέλης. Καλό αριστερό ο back. Ο Σοάρες με άριστα το 10 στο 7. Ο Μπάμπα με άριστα το 10-10 στην επίθεση, 5 στην άμυνα. Μην βγει ρε κόκκινε κακού με τα βρωμοτσιγάρα και την νικοτίνη. Κακού κάθε μεσημέρι εδώ πέρα. Τράβασε μεσημέρι. Έχει σκαπεί την νικοτίνη εδώ μέσα. Κλιμακτήριο περνάει. Κλιμακτήριο περνάω εγώ. Από Τσαριγωνία πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά με Mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια. Οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27. Ενώ για εσάς, οι οποίοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Mobilizer, πάτε εκεί. Λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά ή Mobilizer. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045. Με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Τελευταία όλοι μου λένε που κουρεύεσαι ρε Γρηγόρη, η απάντηση παιδιά είναι μία. Στα Μπαρμπέρικα τον Μέντουσα. Τους βρίσκει σε κάθε γωνία της πόλης και έτσι εξυπηρετούμε όποτε θέλω και σχεδόν ό,τι ώρα θέλω. Και επειδή είμαι προχωρημένο μυαλό, καμιά φορά κλείνω ραντεβού και online. Για μπείτε και εσείς στο κοντινότερο Μέντουσα Μπάρμπερ και για κούρεμα. Και για ανδρική περιποίηση,
όπως πουθενά αλλού. 9.55 και το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ του χρέους του μηνύματος. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Για τους φίλους του στοιχήματος, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να πηγαίνετε συχνότερα ταμείο. Με ποσοστά επιτυχίας στις προβλέψεις οι οποίες ξεπερνούν το 80% αποκτάτε το superheroes.gol μέσω του metrosport.gr. Κάντε κλικ στο banner που λέει Metro 90-90-90 προκειμένου να έχετε προνόμια όπως 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή ενός Gold Super Hero, 10% έκπτωση στα πακέτα συνδρομών 3 Days Trial και 20% περισσότερα coins σε όλα τα πακέτα coins. Όσοι το έχουν αποκτήσει είναι πλέον αχώριστο εργαλείο τους. Έχουμε είδηση? Τι είδηση έχουμε? Ότι υπέγραψε τον Άρη για να κλείσει την καριέρα του ο Δελζής. Τώρα θα βγουν στο Καριλάο 3.000 Αριανοί και θα χορεύουν το χορό της χιλιάς. Εγώ αναφέρω... Τώρα είδηση είναι αυτή. Δεν είναι. Τι είδηση. 36 χρόνια ο Δελυζήσης, καλή του ώρα, γυρνάει στον Άρη για κλείσει την καριέρα. Τιμή Σένεκεν είναι αυτό. Δεν είναι είδηση. Εγώ αυτά τα τιμή Σένεκεν δεν μ' αρέσουν. Και ο Ζέκα επέστη στον Παναθηναϊκό, δεν παίρνει γνώση με το κέντρο. Τιμή Σένεκεν είναι αυτό. Τιμή Σένεκεν. Τι να κάνω τώρα. Ο Τουρτσουνίδης όταν είχε πάει και γύρισε στον Πάο, τιμή Σένεκεν. Είχε στρουμπουλός κι αυτός. Τα μετατιμή Σένεκεν. Εγώ ρε πήρα με ροκάματο ποτέ τιμή Σένεκεν. Να με πει ένας, ξέρω εγώ, ξέρεις κάτι. Εδώ δούλεψες 5 χρόνια, 8, μπράβο. Πάρε και ένα χρόνο τζάμπα λεφτά να κάθεσαι εκεί έξω από το λογιστήριο και να πίνεις καφέ με σταυροπό. Τι λέτε ρε. Τι τιμή Σένεκεν. Τι αυτό μεταγραφή είναι αυτή τώρα. Δεν μπορεί ο Δελυζής να πάει σε κάνα μακεδονικό, να πάει σε κάνα, ξέρω εγώ, Ηρακλή σε κάνα. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Εγώ αν ήμουν θα ακούσα να παίξω μπάλα. Τι να πάω στον Άρη να κάνω. Λογικό. Τι. Άλλο να πάει το παιδί να πάρει ένα πόστο. Όταν μπορεί να σε ξεκινά μια ακαδημία. Γενικό αρχικό. Κάνουμε, ξέρω εγώ, να πάρει ένα πόστο. Θεσμικό στην ομάδα, βέβαια. Τώρα 36 χρονών ο Δελυζής στο παλικάρι. Γιατί να πάει, ας πούμε, αν ήμουν εγώ, γιατί να μην πάω να παίξω, ας πούμε, στη Β' Εθνική, ας πούμε, που είναι μια ομάδα, στη Λάρισα. Περίμενε. Να με πάρει Λάρισα, να κάνω και πρωταθλητισμό. Να πάω μισό λεπτό, ρε φίλε. Να πάω σε μια Λεβαδιά Β' Εθνική να κάνω πρωταθλητισμό. Εσύ λες το ιδανικό. Αυτό είναι τώρα. Τι πάω στον Άρη τώρα. Ο Δελυζήσης. Ο Δελυζήσης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο σαν τρίτο στόπερ στο τέλος ενός αγώνα προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να αμυνθεί καλύτερα. Θα παίξει δηλαδή 5 λεπτά ο Άρης. Πόσο παίξει. Τρίτο στόπερ ο Άρης. Ρωτάω και το Δελυζής. Μπορεί είναι 5 λεπτά και όχι 6 λεπτά και 8 λεπτά. Μπορεί να είναι καλύτερα και από το Βέλεθ. Τι να είναι, λέει. Μπορεί να είναι καλύτερα και από το Βέλεθ. Τι καλύτερα από το Βέλεθ, ναι. Αγωνιστικά. Και ο Βέλεθ τι νομίζει. Μπορεί να είναι. Άρα... Γιατί ο Βέλεθ τι είναι. Πήγε 2 χρόνια ο Βέλεθ. Δεν είπα όχι. Τώρα σου πω κάτι. Τώρα με ρωτά για Άρη τώρα για να πάρει αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Έχει Μπράμπετ. Ναι. Φαπιάνο. Παίζει σέντερ μπακάρι. Και από εκεί και πέρα τι έχει. Κατά συνθήκη των Ντουμπάδιο. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχει και ένα τρίτο στόπερ για λίγο όταν. Πήρε το Βέλεθ. 4 στόπερ. Το και... πέμπτο τι θα τον κάνει. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα, α πούμε. Έχει 4 στόπερ. Είπα το λόγο. Παίζει τετράδα. Άμα παίξει και κάνα μάτς 3-5-2, παίζει τριάδα και έχει ένα και στον πάγκο. 5 στόπερ τι θα του κάνει. Δηλαδή, αν έχει πρόβλημα στόπερ, αν έχει πρόβλημα σέντερφορ. Η είδηση θα ήταν. Σήμερα να μου πει ο Μάτζιος απ' έξω, ο Στράτζαλης, το πιο παιδί έχει την είδηση να πούμε, και έκλεισε στον Άρη ένα σέντερφορ. Ο Μάνος είναι, ο Ρουμάνος είναι, ένας κάποιος σέντερφορ, παιδί μου, για να πλαισιώσει, να πούμε, τον, πώς το λένε, το Μωρόν. Ναι. Αυτή είναι είδηση, αυτό δεν είναι είδηση. Έχω 4 σέντερμπακ, 2 πολύ καλούς, πάρα πολύ καλούς. Το εξήγησε. Άντε, τελείωνε το εξήγησε. Για μένα... Εγώ, για μένα επειδή, επειδή είπες ναι. Για το τι θα πρέπει να κάνει ο ίδιος, δεκτό, σου λέω μπορεί το θέλω να είναι. Εγώ έτσι όπως το βλέπω το Δελυζήση, Β' Εθνική, γιατί ο Λιγάρας τι, σε αυτό το στυλ. 36 χρονών, δεν λίγα μέτρα, σέντρες κάνουν περισσότερο, χαμηλά δεν θα σου βγει πολλές φορές κανένας. Δεν να σε τριπλάρει να πούμε, είναι πιο εύκολο να παίξει. Πεδαράς είναι δυνατό παιδί, είναι ψηλά καλός, γυμνασμένος. Τι να πάει πέμπτο στόπερ στον Άρη να κάνει τι, για τον ίδιο να λέω, αλλά και για τον Άρη. Παρακαλώ. Ανανέωσε για άλλα 3 χρόνια ο Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, πέσα στον μπαμπά του Ζίβκοβιτς και στον ίδιο ότι πλέον θα κρίνεται σαν παίκτης του 1,5 εκατομμύριου.
Άμα πάρω εγώ ένα μάξι των 16.000 ευρώ, θα έχω απαίτηση από τον, την εταιρεία να μου βγάζει τη γούστα για 16.000 ευρώ. Άμα πάρω αμάξι 30-35.000 ευρώ ή 40.000 ευρώ. Μεγαλώνει η απαιτήση. Μεγαλώνει η απαιτήση. Ενεργητική ασφάλεια, παθητική ασφάλεια, ξέρω εγώ πώς θα λένε. Κρατήματα, συστροφές, αυτά κτλ. Επιτάκιση. Ναι, ενεργητική ασφάλεια ή επιτάκιση. Η παθητική ασφάλεια είναι η τράκα, μα τρακάρω. Θα σταμάθω και αυτό γιατί δεν ξέρει τι είναι η ενεργητική ασφάλεια. Μασάζ προστάτη δεν ξέρει. Σε κάνω μαθήματα ιδιαίτερα. Το μασάζ προστάτη με τα αυτοκίνητα τη σχέση μπορεί να είναι. Μα δεν ξέρει ένα, δεν ξέρει το άλλο. Κοίταξε, εσύ είσαι παντογνώστης. Δεν είμαι παντογνώστης. Αρχίζω και διαβάζω συνέχεια, μαθαίνω, κάνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Βλέπω ίντερνετ, βλέπω Instagram. Αρκεί και να μην κοιμάσαι. Πώς? Δεν μπορώ πριν τις 12 να κοιμηθώ. Μα του κόλλησε και αυτό. Όχι, ρε αγόρι μου, νιώθω ξεκούραστος. Ας τον προλόγω. Ας το λέω εγώ. Μου το που χάνω 2-3 κιλά, νιώθω ξεκούραστος. Δεν... πετάω ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Άμα τα βάλω. Και πώς το εξηγώ να μην νιώθω κουρασμένος για να κοιμηθώ. Γι' αυτό το λόγο κάθομαι και βλέπω ίντερνετ, Instagram και τέτοια μισή ώρα να ανανοηριστώ και να πέσω. Είσαι κολλημένος με τα social media. Ό,τι είδηση υπάρχει, βλέπω και ένα σχόλιο δικό σου. Δουλειά μου δεν είναι. Δεν ξέρω. Βέβαια να... ξέρω τα και... πάντα. Να... ή τα περισσότερα. Η παρασκήνια, η προσκήνια. Να ψάχνει. Δεν πρέπει να ψάχνω. Τότε ποια είναι. Δεν πρέπει να ρωτάω. Δεν πρέπει να μάθω. Ποια είδηση σήμερα παγκοσμίω ποια είναι. Άντε να παγκοσμίω. Παγκοσμίω. Εγώ για τη γειτονιά μου βλέπω. Τι παγκοσμίω. Παγκοσμίω. Ιούφο. 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 Η NASA. Η NASA, μπράβο. Αυτή είναι η ίδια. Τι ώρα. 5 το απόγευμα. Μπράβο, το διάβασε. Όλα τα ξέρω. Χαίρομαι. Λοιπόν, τι. Χαίρομαι. Πες στους παπάδες, στους φίλους μου. Περίμενε. Να πετάξουν τα ράσα άμα βγει τέτοια είδηση. Σταμάτα. Ακούσε, λέω εγώ τώρα. Πες στους παπάδες, στους φίλους μου. Όχι, όχι. Άστοχο. Άσε να το πω και ας είναι άστοχο. Λοιπόν, παπάδες. Βγαίνει η NASA και λέει υπάρχει η ζωή στι. Δεν το είπε. Θα μιλήσει 5. Ωραία. Πες ότι μιλάει στις 5. Κάτσε να μου μετσαπεί. Κάτσε ρε φίλε. Λέμε ότι λέει αυτό. Ναι. Υπάρχουν εξωγήινες αυτές. Έχουν πλακωθεί εδώ πέρα κάτι διαστημόπλια. Έχουν μείνει, έχουν πεθάνει. Λεκτό. Κάτι τύπη σαν τον, ξέρω εγώ. Ή τι. Ή τι να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει, ώρα τους δούμε. Έχει γίνει αυτό και πολλά χρόνια πριν. Αλλά τώρα θα ήρθε η ώρα να το βγάλουν. Να το βγάλουν. Ωραία. Αυτομάτως καταργείται ο χριστιανισμός. Γιατί. Ο Μαμεθα... τι γιατί. Γιατί όλοι αυτοί μας έχουν πει ο άνθρωπος. Από πλάι προς το Θεό και τα λοιπά, μόνο εμείς είμαστε στη γη. Αυτά δεν το, πού το γράφει. Τι που το γράφει. Πού το γράφει. Τι το γράφει. Γράφει πουθενά. Ναι. Ότι έπλασε μόνο τον άνθρωπο. Τι έπλασε. Έπλασε τον εξωγήινο, λέει καμιά γεωγραφή, ότι έπλασε τον ήτη, να πούμε. Απαγορεύει το ένα το άλλο. Ναι, αλλά αγόρι μου σε λέει ότι. Αναιρεί η ύπαρξη ανθρώπινη ζωή την ύπαρξη εξωγήινου. Γιατί μα μίλησε η Αγία Γραφή για εξωγήινου πολιτισμού ποτέ. Μα μίλησε ότι ο Χριστός έφυγε μας... το διαστημόπλιο να μου. Και επειδή δεν μας μίλησε, τι? Σημαίνει ότι τι σημαίνει? Είναι αντίον. Καταργούνται ρε. Πώς καταργούνται. Οι θρησκείες. Γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος ότι εγώ είμαι μειονεκτικότερος από τους εξωγήινους, άρα είμαι κατάλοιπο των εξωγήινων, μας πέταξαν εδώ κτλ. Ποιος Θεός. Ανατρέπονται τα πάντα. Δεν μου λες. Πάτε πάλι για να αποδειχθεί. Τι λέω εγώ τώρα. Ότι ο Θεός ήταν εξωγήινος. Όχι. Τι να αποδειχθεί δηλαδή. Ότι έβγε με διαστημόπλιο ο Ιησούς μετά. Τι να με πει, ναι. Δεν μιλάνε πολλές φορές για κάποιες. Κάποια πράγματα που βλέπουν στη φύση, ότι αυτά δεν μπορεί να τα έκανε άνθρωπος. Δεν μιλούν. Τα έκανε εξωγήινε, θα σου πει. Ποιο Θεό θα σου πει. Δεν έχουν πει για αεροδρόμια, ναι, που ήταν για διαστημόπλαια, ναι, τα οποία κατασκευαστήκαν. Γιατί κάτω από την Αίγυπτο, αυτά εδώ, πυραμίδες κτλ. Πώς γίνανε οι πυραμίδες. Πώς γίνεται αυτό. Κάποια, ναι, μεταφυσικά φαινόμενα τα οποία δεν. Άρα καταργούνται οι θρησκείες σου, κύριε. Πώς καταργούνται. Καταργούνται, ρε φίλε. Γιατί καταργούνται. Γιατί καταργούνται. Δεν μας είπαν, κύριε, ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και επειδή δεν μας είπαν, είπαν ότι δεν υπάρχουν. Γιατί είπαν ότι υπάρχουν. Το ένα, πώς. Λοιπόν, κόκκινε, όταν θα ανοίξουνε, φέρτε μου 50 θεολόγους. Να ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Στις 3 η ώρα. Μα δεν χρειάζεται. Όλοι. Άμα βγει η Νάσα και το πει, τελείωσαν η θρησκεία. Πάει. Κατεργεί το χριστιανισμό, ο μεθανισμός. Κατακίνη ύπαρξη εξωγήινων. Πώς, ναι. Τι? Είναι δεδομένη γιατί έχω ένα απέναντί μου. Βράχτε αστεία τώρα. Δεν αστεία. Σοβαρό είναι. Εσύ είσαι εγγύηνο. Γιατί. Για... τι. Εσύ είσαι εγγύηνο. Δεν είμαι. Εξωγήινο. Άσε, ρε φίλε. Δεν ήξερα να βγάλει πιο πράγμα η φύση. Τι έχω εγώ δηλαδή. Εξάπητο πράγμα. Μια χαρά είμαι. Να τρέχει όλη τη μέρα πανικόπιτο και γυρνά το σπίτι ξεκούραστο και να μην μπορεί να κοιμηθεί, αλλά κοιμάται με ανοιχτό το φως. Είσαι εξωγήινη προσωπικότητα. Τι να συζητάμε. Το ότι έχασα 3 κιλά και νιώθω πιο ξεκούραστο. Καλά, καλά ξεκίνησε. Τα μπακάτσα άλλα 3 θα το ίδιο. Ακόμα πιο ξεκούραστο. Πώς θα πάθει την ευρική ανορεξία σου τέλο. Τα μπάτα. Μετρό, εντάξει. Μια χαρά είσαι. Εγώ θέλω 5 κιλά τα χάρτα. Δεν πανάθεμα. Τι πανάθεμα. Ρε συγκερνάμε. Οι παίκτε είναι έτσι όπω είμαι εγώ, είναι πιο αδύνατοι. Εσύ είσαι παίκτη. Έτσι πρέπει να γίνεις. Άκου να δεις. Το πνεύμα μπορεί να είναι πρόθυμο.
το σώμα να δυνατεί. Θα το προσπαθήσω. Να του κόβω και το τυρί και τα γαλακτοκομικά. Έτρωγα ένα τυράκι, πάει και το τυράκι. Δηλαδή, τώρα, στο Θεό που πιστεύεις, υπάρχει κάποιος διατροφολόγος που να σου πει ότι λίγο τυράκι σε παχαίνει. Βρε, ποιος τον κάνει τώρα, είναι διαιτολόγος τώρα. Διαιτολόγος του εαυτού. Διατροφολόγος. Ποιος τον έχει χιάσει, δηλαδή, να μην πω καμιά κουβέντα. Να μου πεις για ψωμιά, να μου πεις για ζάχαρη, να μου πεις για λάτια. Θα το δεχτώ. Λίγο χρειάζομαι δηλαδή διατροφολόγο για να κόψω το ψωμί, το αλάτι και τη ζάχαρη. Λέω, επειδή αυτοί... Και τα ζυμαρικά. Χρειάζομαι διατροφολόγο. Επειδή αυτοί γνωρίζουν κάτι παραπάνω από εμάς. Σίγουρα, αλλά δεν χρειάζομαι εγώ αυτό. Εγώ δεν νομίζω να σου πει κάποιο το τυρί παχαίνει. Δεν γουστάρω. Το τυρί. Γαλακτοκομικά δεν θέλω. Το τυρί παχαίνει. Κάνει καλό στο προστάτη το τυρί, τα γαλακτοκομικά. Ρώτα οποιοδήποτε. Τα γαλακτοκομικά όχι. Το τυρί τι είναι, δεν γαλακτοκομικό τι είναι. Δηλαδή με συγχωρεί. Τι σε συγχωρώ. Αν εγώ πάω στην ταβέρνα. Ταβέρνα. Ταβέρνα, ρε βλάχο. Πάω στην ταβέρνα, λέει. Δεν ξέρω να μιλήσει. Ταβέρνα, λέγεται. Πάω στην ταβέρνα, λέει. Εγώ τουλάχιστον πάω χρόνια. Δεν πήγα τώρα στα 55 μου. Ναι, ναι, εγώ πρώτη φορά πήδηξα στα 55 μου. Πήγα πρώτη φορά στην ταβέρνα στα 55 μου. Ερωτεύτηκα πρώτη φορά στα 55 μου. Αυτό δείχνει. Ξοδεύω στα 55 μου, ναι. Αυτό ισχύει. Το τελευταίο ισχύει, είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Ναι, κουβαρντά. Πρικοθύραση. Πρικοθύρα. Πρικοθύρα. Άντε τελείω. Πρέπει να βρω πρικοθύρε εδώ μέσα. Πρέπει να τι. Γιατί τα τρώνε σαν κουμάρια. Γιατί. Ποια κουμάρια. Με τα κίνο. 10 ευρώ τη μέρα να πάω στο κίνο, 10 ευρώ 300 ευρώ το μήνα επί 3 χρόνια είναι ένα αυτοκίνητο. Μεγαλύτερη βλακία. Έχει από εδώ πέρα ένα τσιγκουναρά να πούμε. Να πει ότι σε αυτό δίνει. Τσιγάρα δίνει. Εγκληματία είναι. 10 κιλο και ένα τσιγάρο τη μέρα. Πόσο κάνω αυτά, ρε. 4 ευρώ το πακέτο. 4 ευρώ. Άμα κάνει πιο πακετινό, είναι 8. 240. Και άλλα 500 ευρώ τα κίνο. Ποια 500. 500 ευρώ το μήνα πει. 6.000 το χρόνο. 3.618. Νομίζω ότι στην παρέμβαση. Σε ακούμπρα περιβράτε, βρε βλάκα, τελείωνε. Άιτε. Στο επιστρέφω. Άιτε. Το ερώτημα, το ερώτημα είναι. Γιατί τώρα η NASA αποφάσισε να μιλήσει. Όταν μιλήσω με την NASA, θα σου πω. Ρε φίλε, επειδή σκέφτεσαι και ανάποδα. Έχει κάποια ακόμα NASA να πούμε. Άκου λίγο. Για πε. Είδαμε προσφάτως. Μάλιστα. Ότι έγινε μια ανακάλυψη κάποιου κυρίου. Τώρα μας την εμφανίσανε, τώρα την ανακάλυψε. Τι ανακάλυψε ο κύριος? Για δύο μούμιες. Μούμιες. Εξωγήινων ονόντων. Μούμιες. Ναι. Μάλιστα. Αν παρατήρησες. Ναι. Έχουν μια τρομερή ομοιότητα με τι? Οι μούμιες. Ναι. Με τον Ήτη. Με τον Ήτη. Ωραία. Ρωτάω εγώ τώρα. Μήπως ο Σπίλμπεργκ. Ναι. Δεν ήταν τόσο εφάνταστος. Ναι. Και είχε ενημέρωση για κάτι. Γιατί παρά είναι ίδιος ο ET με τα τρία δάχτυλα, το σώμα που έχουν αυτοί εδώ και μας το έδωσε τη δεκαετία του 1980. 83-84, σε κάπου εκεί, ναι. Και ρωτάω εγώ τώρα, μήπως δεν είναι τόσο τυχαίο όλο αυτό. Εσύ τι λες, ο Spielberg τυχαίο να είναι? Ρωτάω, ρε φίλε. Τι ρωτάς, ο Spielberg τι, με τα κόλπα είναι, τι είναι? Το πιο λογικό αυτό είναι. Βενζινάς είναι, άπολη είναι. Το πιο λογικό λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν. Γιατί η τόσο μεγάλη ομοιότητα κάτι δείχνει. Έτσι. Γιατί εσύ τι νομίζεις ότι αυτοί εδώ οι πάπες, οι μάπες, αυτοί τι είναι, γήινοι. Εξωγήινοι μπορεί να είναι. Δεύτερο. Αυτοί εδώ που μας κυβερνά, τι είναι, γήινοι είναι, λες. Εγώ όταν αγκάλιασα το Μητσοτάκι. Ένιωσε κάτι. Ένιωσε κάτι, ένα ρεύμα. Ρεύμα. Ξέρω εγώ τι. Για πέρασε. Τι να πω. Μου τον, γιατί να τον αγκαλιάσω, τι με έκανε, με έκλεψε. Τι έκανε, είπε κακό για μένα. Έχω συνεργάτες, έχω φίλους να πούν κακά για μένα. Ο Μητσοτάκι δεν με κάνει. Το πολύ μπορεί να στείλει το Facebook να μου το κλείσουν επειδή τον έβρισε καμιά φορά. Τι να με κάνει. Ή τον βρίζει, μπορεί να τον βρίσω καμιά φορά. Και να τον αγκαλιάσω. Περίμενε, ρε κόκκινε. Και μπορεί. Επειδή λένε γιατί λες για το Μητσοτάκι καλά λόγια. Μα δεν έχω κανένα καλύτερο από κάτω. Ξέρετε ότι έχω χάσει. Έχω χάσει στοιχηματική εταιρεία. Εξαιτίας του Μητσοτάκι. Το ξέρετε ότι εμένα με κόψανε το Facebook εξαιτίας του Μητσοτάκι. Και τι να κάνω, το δώσω χρωθιά. Δεν έχω καλύτερο. Εσείς αντιστασιακοί που άμα δείτε. Ποιο είναι ο επαναστάτης που ξέρατε? Ποιο είναι, λέει? Πέρτε μου το. Πώς το λέγανε του. Τρεις φορές με συλλάβανε, κάτσε να σου πω εγώ τι είπα. Περίμενε. Πώς το λέγανε του. Το μπολάκι, φέρτε μου το μπολάκι να το σκίσω. Να μπούμε σε ένα κλουβί, να το κάνω μόνο. Έλεγε για όλου. Το μπολάκι, είχα πει κάτι για τον κύριο Μπολάκι. Και με έκανε μήνυση, μου στείλε δικηγόρο και τα λοιπά. Και του λέω, επειδή είσαι σωστό άντρα, δεν είσαι κανένα πεδαρέλ και να τα βρούμε πώ πρέπει. Πάμε σαν άντρε, αυτό του είπα. Και βρήκα έναν γιατρό, τον Δαβίδ. Το ξέρω. Ο οποίος είναι φίλος του, καλή του ώρα. Και μεσολάβει. Και λέει: εντάξει, εγώ με τον αυτό που δεν έχω τίποτα. Έγινε, λέει, ναι, δεν έχει τίποτα, αλλά είσαι δικηγόρος, έτσι λες. Αυτά και τα λοιπά, δεν έχει τίποτα. Τέλος πάντων, τελείωσε. Παρεξηγήσε. Εγώ τον Μπολάκι τον γουστάρω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, μπορεί να τσακωθώ με κάποιον. Μπορεί να μαλώσω με κάποιον, αλλά, στη δουλειά του επάνω. Εγώ έχω αυτό το καλό. Μπορεί να τσακωθώ με κάποιον και στη δουλειά του
να είναι πολύ καλό και να μην τον κρίνω εγώ άσχημα. Δεν διαφωνούμε. Δεν είναι δηλαδή επειδή εγώ έχω κάτι μαζί του, θα πάω να. Επειδή έχω μικρόφωνο που δυνατό, λέμε να βρω ευκαιρία και να τον. Και να τον χτυπήσω από το μικρόφωνο. Παρότι δεν μου αρέσει. Ναι. Σου λέω τι εισπράττω. Παρακαλώ. Ο κόσμος έχει μάθει για ένα Κωστή ο οποίος είναι επαναστατικός, μαχητικός και τα λέει. Και όταν, τι άλλαξε. Όταν λοιπόν συγχαίρεις ένα πολιτικό. Ναι, και τι είναι ο πολιτικός. Άλλο πράγμα. Δεν είναι άνθρωπος ο πολιτικός. Είναι ρε φίλε. Χειρότερος. Κάτσε. Ένα λεπτό. Χειρότερος άνθρωπος είναι από σένα. Δεν λέω κάτι λοιπόν, δικό μου. Τι είναι ο πολιτικός. Μεταφέρω. Ναι. Το τι λέει ο θα πρέπει εγώ ποτέ έρχεται ο πολιτικός να τον βαρώ γλωτιά, να χαίρονται αυτοί, να πάω εγώ στον αυτό, να είμαι ο, μισό λεπτό, ο Τρολογιάννης του χωριού να χαίρονται αυτοί. Γιατί να μην έχω εγώ. Δεν παραμένει. Να μην έχω εγώ, ας πούμε, ένα καλημέρα με έναν δήμαρχο, να μην έχω καλημέρα στην κοινωνία με έναν πολιτικό. Και επειδή θέλει να κάνει επανάσταση. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε. Από τη στιγμή που οι Χέρες βγάλανε τον Καραμαλή πρώτον και δεύτερον. Οι αριστεροί πλουτίζουν κάνοντας την επανάσταση. Δεν θα κάνω εγώ το λακαμά, με συγχωρείς. Θα μου στείλει ένας στο Instagram. Θέλω να προωθηθώ, προώθηση προϊόντος. Και από εδώ, επειδή είσαι πολιτικός, δεν σε κάνω. Εγώ ποιος είμαι ο λακαμάς του χωριού. Και αυτή είναι η έξυπνη. Αυτό σου είπα. Λοιπόν. Αυτά που σου είπα δεν τα λένε. Δεν πάνε να λένε. Εγώ τι σου λέω. Εσύ απαντάς τώρα. Τι λένε, ρε, πίσω λεπτό. Τι λένε, οι συνεργάτες μου. Οι συνεργάτες. Στάξε, ρε. Δέκα τρόλ. Οι συνεργάτες. Ακούδω, ρε. Ο χειρότερος εχθρός είναι ο συνεργάτης σου. Αναλόγως. Μισό λεπτό. Αν σου πηδήξουν την κόμμα, ο φίλος θα την πηδήξει. Αν σε φάει λεφτά, ο κουμπάρος θα τα φάει. Ή και το αντίθετο. Εγώ, τις περισσότερες φορές, ο κάθε εγώ, δηλαδή κινδυνεύει. Από το οικείο περιβάλλον. Η γυναίκα μου κινδυνεύει. Από το οικείο περιβάλλον. Περίμενε να μιλήσω, ρε, μην πηδάς κουβέντα. Η γυναίκα μου κινδυνεύει να την απατήσω με φίλη της. Πιο πολύ. Θα με κλέψει ο συνεργάτης μου, θα με χλεβάσει ο συνεργάτης μου. Ποιος θα με βρει, ο άλλος. Και εσύ πιστεύεις ότι όσο με χωνεύουνε. Ή κάτω, ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορούν να αγαπηθούν λοιπόν, όλοι. Λοιπόν, τι μας λες, είπε και είπε, ποιος το είπε. Τώρα, δεν σπαρούσε. Ρε, άντε τελείωνε τώρα, βρε. Ρωτάω. Πρικοθύρα και εσύ ρωτάω. Τώρα, μην είπες τώρα. Άντε και εσύ ρωτάω, τώρα. Λοιπόν. Άντε, να πούμε, λέει. Τι ρωτάς. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι ανάμεσά μας. Υπάρχουν και χρόνια τώρα. Και φυσικά υπάρχουν ανάμεσά μας. Εγώ πιστεύω αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας επάνω, θρόνοι και τέτοια που έχουν, είναι από εξωγήινο πολιτισμό. Αυτοί οι μεγάλοι που κάνουν τις. Πιστεύεις ότι μπορεί αθλητές να είναι κάποιοι υπεραθλητές να είναι εξωγήινοι. Όχι. Τι να είναι εξωγήινοι. Πατουλίδη εξωγήινοι, λέει που έκανε τα 9 δευτερόλεπτα. 10,6. Με τι είναι εξωγήινοι. Βλέπεις τον Usain Bolt, ένα θαύμα της φύσης. Και τι διαφορά έχει με την Πατουλίδη δηλαδή. Είναι. Η Πατουλή έκανε 12,6. Τι Πατουλή, η Βουλή Πατουλή ήταν μια εξαιρετική αθλήτρια που μία φορά πήρε να. Δηλαδή ο Μητρόπουλος είναι εξωγήινος. Τι παναδεμάσαι. Μια χαρά που είναι τόσο λογικό. Τι λογικό είναι. Τι είναι. Υπάρχουν άνθρωποι. Ο Τσαρκάνης είναι εξωγήινος δηλαδή. Ο Χριστίδης είναι εξωγήινος. Ο Κούδας είναι εξωγήινος δηλαδή. Ο Χατζηπαναγής είναι εξωγήινος. Ρε κόκκινε. Δεν έμοιαζε εξωπραγματικά. Μετά τις σχολές των μάγων που μας είπες χθες. Πού τι είναι τη σχολή των μάγων. Με μετρακάνω 30 αυτοκίνητα χθες στον δρόμο. Και πώς θα ο Λεφάκης λέει μορφωμένος. Τι μόρφωση έχει, κάτσε λίγο. Τα συνεργεία πώς θα δουλέψουν. Ο Λεφάκης χθες. Ναι. Και τελειώνω. Χθες ο Λεφάκης. Είπες είναι μορφωμένος. Ναι. Τι μόρφωση έχει. Πάνω στο κομμάτι της αστρολογίας. Αστρολογίας. Αστρολογία. Η ΕΚΑ αστρολογίας υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρει. Τι το διάλογο. Λέει στις σχολές των μάγων. Πού είναι στην Περούζια η Ματζίκα Τεσπέλ, έχει σχολές μάγων. Φυσικά. Πάντε. Λίγα παράδοξα. Ρε είπες εσύ στο πρώτο σχολείο. Ο άνθρωπος που θα έβαζε. Σχολές μάγων. Ο άνθρωπος που είχε. Ρε σιγά τη Γεωργίου. Το είδε αλμάσι. Τι σχολές μάγων. Το είδε αλμάσι. Ποιο είναι το είδε αλμάμου. Ο Αλέφαντος. Τι έκανε ο Αλέφαντος. Δεν πήγαινε σε καφετζούδες. Γιατί ήταν φυσιολογικός ο Αλέφαντος. Γιατί εσύ. Γιατί πήγαινε σε καφετζού. Πήγαινε σε καφετζούδες. Σε μάντισες πήγαινε ναι. Ο Μπούργος του Γάρι. Δεν έβλεπε τι ζώδιο είναι. Ζώδιο. Ζώδιο. Ζώδιο λέγεται. Ζώδιο. Ζώδιο είσαι εσύ. Ζώων είσαι εσύ. Ζώων. Παναγία. Προσβάλλω τα ζώα μας. Χριστούλη μου γλυκέ. Δεν έκανε άλλο. Έκανε, ναι, έκανε. Εγώ τι να σου κάνω τώρα. Με τον κάθε παλαβό ή την κάθε παλαβμάρα ή την ιδιαιτερότητα που έχει κάποιο να κάτσω να σχολεί. Ρε ο Λεφάκης. Πήγε σε σχολές μάγων. Αυτό πες μου. Δηλαδή. Είπα εγώ για σχολή. Η εκμαγία σε. Είπα εγώ για σχολή μάγων. Έτσι είπε σε χθε. Είπα πολύ τον ότι ο άνθρωπος είναι μορφωμένος. Τι μόρφωση έχει.
Διαπλανητική, δηλαδή τι έχει. Τον έχει ακούσει να μιλάει. Πώς δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Καλλιεργημένος φαίνεται. Τι είναι, λέει. Δείχνει καλλιέργεια. Άμα μιλήσει. Ρωτάω κάτι, δείχνει καλλιέργεια. Και αναγνωστάκος μιλάει, κάτι είναι μάγος. Γιατί δηλαδή, μισό λεπτό. Ξέρει πολεμικές τέχνες. Μάγος είναι, πώς δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Αναγνωστάκο. Πώς, Γιώργος. Ο Γιώργος Αναγνωστάκος. Είναι. Δηλαδή, αποκλείεται ο άνθρωπος να αφιερώνει χρόνο στη μελέτη. Φρέσει, ναι. Κάπου και βγάζει και μόνος. Ναι. Την εξωγήινος είναι. Άλλο. Μάγος. Στο κομμάτι το δικό του. Ναι. Δεν για μάγο τον κόβω. Δεν έχει μόρφωση. Πώς δεν έχει. Το κομμάτι το δικό του. Πώς. Ναι, αλλά αυτός έκανε box, έκανε αυτά. Έβγαλε δικά του. Ο Λεφάκης τι έκανε. Ναι. Στο δικό του το κομμάτι. Ο άλλος δείχνει την άσκηση. Έτσι, μπαμ, μπαμ, σε ρίχνει, σε δείχνει κτλ. Ναι. Ο Λεφάκης τι έχει. Πού την πήρε τη μόρφωση. Ρώτη τον ίδιο. Τι είναι λυκόμενά μου, ο κάθε ένα στο κομμάτι του. Είπε σχολέ μάγων. Είπα εγώ, εσύ το είπε αυτό. Εσύ είπε σχολέ μάγων ότι υπάρχουν. Είπα ότι είναι μορφωμένο. Από του σχολέ μάγων μέχρι μόρφωση έχει διαφορά. Μορφωμένο λοιπόν, φίλε, δεν είναι αυτό που απαραίτητα βγάζει μια σχολή και τελειώνει. Γιατί μπορεί να τελειώσει και να του βάρει. Αυτό ο οποίο διαβάζει, ψάχνεται, κάνει, έχει μια μόρφωση. Και δεν είναι όλοι απέδευτα μυαλά. Ο φίλο έτε τον κόμπο, τι έγινε, ο Νιγηριανό που έγινε Έλληνα και ξανά. Μας έχετε πρίξει να πούμε, μας φάγατε τα σκότια να πούμε αυτό τον Νιγηριανό να πούμε. Κάθετε τον άνθρωπο. Εξωγήινος. Έχεις δει κανένα εξωγήινο από την Νιγηρία. Γιατί ποιος είπε ότι είναι η εξωγήινη, η λευκή. Σας έβαλε στη θέση σας. Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Μπράβο για, Γιάννη. Για ποιο πρόβλημα. Πώς. Τους Αμερικάνους έβαλε τη θέση τους. Όχι, εσάς. Δεν διαβαστεί. Εσάς. Εσάς. Και έκανε και ωραίο μάρκετινγκ. Μαρκετίστας ο Γιάννης. Καλλιεργημένο πνεύμα. Τι λέει. Καλλιεργημένο πνεύμα. Μια γάρα. Ήρθε εδώ, το έπαιξε Έλληνας, έπαιξε Εθνική. Μόλις δεν είχε ανάγκη την Εθνική, σκόθηκε και έγινε ξανά Νιγηριανός. Α, τον κρίνουμε για αυτά που κάνει λοιπόν. Είπες, γιατί είπες μετά. Τον κρίνουμε για αυτά που κάνει. Μάλιστα. Τελικά τι είναι, Έλληνας ή Νιγηριανός. Ό,τι θέλει. Πώς νιώθει. Νιώθει, λέει Έλληνας. Τώρα ξένιωσε. Δικαίωμά του. Ένα ρωτάω, δεν ξέρω. Θα κάτσω χαλάρω στο χαρένιο μου και το άνω το κούμπα. Τι θα προβληματιστεί εσύ με το άνω το κούμπα. Θα έχει λύσει τα θέματα. Θα στεναχωρηθώ εγώ τώρα και το άνω το κούμπα. Τι δεν τσακωγεί ποτέ. Δεν έχει στεναχωρηθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω προβλήματα. Όταν έχει 50 εκατομμύρια στην Ελβετία, 200 νησιά Κέιμαν και δεν σπάς το κεφάλι σου για πώς θα την βγάλεις αύριο, ξέρετε τι πρόβλημα είναι αυτό. Να μην έχεις πρόβλημα. Πάμε σε διάλειμμα. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Μου έλεγε ένας φίλος ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας, πως ένας άλλος φίλος μας ποδοσφαιριστής δεν έχει λεφτά και ζητάει δανεικά. Τόσα λεφτά, τόσα αυτό κουμάρια δεν είχε κτλ. Πού κατέληξα εγώ. Του λέω, άκου να δει. Αυτός σαν τους Λακέντη τους μαζεύει τα λεφτά και τα έχει σε καμιά λίρα, σε καμιά τσουβάλικη στο, πώς το λένε, στο τοίχο μέσα. Θα πεθάνει, δώσε 10 ευρώ, δώσε 50 ευρώ, 200 ευρώ, δεν έχω τίποτα κλπ. Θα πεθάνει και ο Κεωργιανός που θα φτιάξει το σπίτι θα πλουτίζει, είναι του λέω. Και έτσι στεναχωρία. Διερωτάσαι πού είναι τα λεφτά. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι είναι κακομύριδες. Αν σου πω έξω δύο από το χώρο του ποδοσφαίρου, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Που τα κάνεις και στη Μέδουσα. Μετά τον Παΐσιο πήγες στη Μέδουσα εσύ. Είναι η καλύτερη Μέδουσα. Θα πάω κι εγώ. Κλείσε με ένα ραντεβού να πάω. Ακούσε, λέω. Το απόγευμα να πας κάτω στην έκθεση. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Πάω στον ουρολόγο μου. Και τι θες, 5 ώρες θα σε κάνει μασάζ προστάτη. Να τηλεφωνήσετε το 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκινήτου και η αδερφή Κωνσταντίνα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνω στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Γιατί έλας ρε ηλίθιε. Είδα τη φάτσα μου εδώ που με κάνατε εκπομπή. Δεν σε κάναμε. Διαρρεύσαν οι πρώτες εικόνες εξωγήινων. Τυχαίο είναι αυτό. Καταρχήν ηλίθεια, το Χάρι Πότερ δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Δεν μίλησε για το Χάρι Πότερ. Όχι Πότερ, ρε. Πότερ είπα. Ποιο Πότερ, ρε, και το Χάρι. Πότερ. Το Χάρι, ρε, Πότερ. Δεν είναι πόρτα. Δεν είναι ο Χάρι ο Εμμανουήλ. Χάρι Πότερ είναι. Πότερ είπες. Αν το είπα, έκανα λάθος. Ο Χάρι Πότερ, ρε, δεν ήταν. Πότερ. Ναι, Πότερ. Δεν είναι κανονικό πρόσωπο, ρε, φανταστικό είναι. Εσύ το πέταξες για κανονικό πρόσωπο. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω. Κοσμάγκλου 50 χρόνια τώρα. Θέλεις πιο λαμπερές, χωμοσταθερές και καθαρές προσώψεις? Ακρίλαν Max από τη Vitex. Πας στα καταστήματα Κοσμάγκλου όπου θα βρεις μια ευρεία γκάμα αποχρώσεων. Ακρίλαν Max, χρώμα τόσο θετικό και όμορφο σαν διαμάντι. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος.
Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας της σημερινής εκπομπής σχολιάζεται όσο συζητάμε τον Κωστή. Mm. Και επειδή οι φίλοι του στοιχήματος θέλουν να βλέπουν τα ταμεία τους να αυξάνονται, έτσι, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη μέσω του goalsuperheroes.com για να δείτε τα ταμεία σας να γίνονται καθημερινότητα. Με ποσοστό επιτυχία στο οποίο τα προγνωστικά ξεπερνάει το 80% και τα γράφονται όλα, μπορείτε να γραφτείτε εκεί και να δείτε προνόμιο μέσω του metrosport.gr, καθώς αν κάνετε κλικ στο banner του Μετρόπολους που λέει Metro 90-90-90, έχετε έκπτωση 20% στη μηνιαία συνδρομή ενός Goal Super Hero, 10% έκπτωση στα πακέτα συνδρομών 3 Days Trial και 20% περισσότερα coins σε όλα τα πακέτα coins. Αποκτήστε το, γιατί όσοι το έχουν αποκτήσει έχει γίνει αχώριστο εργαλείο τους. Ο Κώστας Λεφάκης, μου λέει ο Αχιλιάς, γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1949 στον Πειραιά. 1949. 49. Σπούδασε φιλοσοφία, ψυχολογία, γαλλικά και αγγλικά. Το 1973, ο Κώστας Λεφάκης συμπλήρωσε σπουδέ του στην αστρολογία στη Μάγιο School of Astrology. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος πήγε εκεί να το επισκεφθεί. Ποιο, το κέντρο μαγείας. Όχι. Ποιο. Λοιπόν, μου λέει ότι υπάρχει τι? Σχολή μαγείας στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Υπάρχει σχολή μαγείας. Να πάμε τότε. Μας πάρουνε. Τι να μας κάνει, εμείς άχρηστοι. Σε εξαφανίζει τα... Καλησπέρα στην παρέα. Τα φωνία, τα ρυθμία οφθαλμού. Γρηγόρη, δεν σχολιάζω. Δεν χρειάζεται να πας στη σχολή μαγείας. Να τελειώσω. Ναι. Δεν σχολιάζω ότι έπνιξε το μήνυμά μου χτες. Θεωρείς ότι είναι τυχαίες οι ταινίες που βγαίνουν? Φυσικά και όχι. Απλά στα περνάνε στο υποσυνείδητο σιγά σιγά. Πώς? Τα περνάνε στο υποσυνείδητο σιγά σιγά. Ναι. Για να μην έρθουν απότομα στον κόσμο. Βλέπει σιγά σιγά εξωγήινους, κάτι με μολύνεις και ιούς, κάτι με το νούμερο 23 κλπ. Ψάξου για το. 23 τι σχέση. Μάλλον μιλάει για τον Τζόρνταν. Το 23 δεν φόρουσε. Ποιος αυτός ο Τζόρνταν που κάνει εκπομπή στη Μαρμίτα? Όχι, ρε. Ποιος έχει 23 δόντια? Το Μάικλ Τζόρνταν. Το ότι τα θρησκευτικά βιβλία Ράπα αναφέρονται μόνο σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν επισκέφθηκε. Έλα, ρε, καταρχήστε τις. Οι οποίοι έγραψαν τα δικά τους βιβλία. Οι οδηγίες στους ανθρώπους απλώς διαφέρουν από αυτές σε άλλους πολιτισμούς. Κάποιοι λένε ότι ο Χριστός είναι το εξωγήινο. Σχολές μάγων εξωγήινοι που ζουν ανάμεσά μας. Βλέπω τα εμβόλια έκαναν τη δουλειά τους. Ο μάγος της χαλάστας. Είμαι φίλος του Χάρι Πότερ. Σχολή μάγων υπάρχει. Πού είναι, στο Εδιμβούργο? Στο Εδιμβούργο. Ο Μάρκος λέει: καλησπέρα, πες στον Τίνο, το πρωτάθλημα πράσινο είναι. Πέρσι, πέμπτος έλεγες, θα είμαι τρέλα για την Πανάθα. Γιατρός γνωστός του Ανδρώνη, σας ακούω συχνά. Γνωστός του Παύλου του Ανδρώνη, σας ακούω συχνά. Ναι. Δώσε τώρα ένα δίκιο σε αυτά που έλεγε το Κούμπο Ρατόπουλο, σας σχολιάζει δηλώσει. Τα σχολεία. Κύριε γιατρέ, ακούστε κάτι. Αυτή η υποτακτική στους πλουσίους, θα πούμε, όλοι οι Ελληναράδες εμείς. Που βλέπουμε καμιά φουκαριά Αφρικανή με τα παιδιά της που πουλάει στυλό και απαξιώνουμε τον πλούσιο τον μαύρο, τον έχουμε κάνει Έλληνα. Και έρχεται και δικαίως και μας λέει: ρε, δεν θέλω να είμαι σαν και εσάς. Εγώ είμαι άλλο επίπεδο άνθρωπος. Δεν θέλω να είμαι σαν και εσάς. Νιγηριανός είμαι, λέει. Παρατάφτα, για να ταυτιστεί ο Έλληνας με ένα πολύ μεγάλο αθλητή όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, θέλει να είναι δικός του. Τον μαύρο που πουλάει αγαλματάκια. Ή το center back του Λεβαδιακού, ο Φουκαράς που είναι μαύρος και παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα από τον Κοκότη. Κατάλαβες. Άμα πάει στην Τούμπα και κάνει κανένα τάκλι, ξέρω εγώ, στον Ζήφκοβιτς, θα το λένε 1.000. Καλά τα λέει ο γιατρός που είναι φίλος με τα παιδιά. Με τη λογική σου, κόκκινα, πρέπει να διαλυθεί ο Ηρακλής, γιατί δεν μπορεί να συντηρηθεί. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί? Έτσι, πώς θα συντηρηθεί? Εγώ στο είπα. Το είπα και στις Μανάγκα το πρωί. Μην λες τη λέξη Ηρακλής. Πω τρίγλια λέγια, μπας και ακούει την εκπομπή ο Παναγόπουλος και μας κάνει copyright και μας στείλει αδιάβαση. Να μας κάνει copyright. Copy paste. Copy pay. Paste. Paste. Ω Παναθεμάτων. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Να ρωτήσουμε τον κόσμο τι πιστεύει. Τι να πιστεύει? Ότι θα ανακοινώσει ΝΑΣΑ και δεύτερον να πιστεύει ότι αυτό το πράγμα είναι σύμφωνο με αυτό. Καταργεί τις θρησκείες, κύριε. Αν πιστεύει κάτι τέτοιο. Καταργεί την Ιερά Γραφή. Γιατί πρόσεχε, υπάρχουν. Καταργεί την Αγία Γραφή. Καταργεί το. Γιατί ακούω λίγο. Ότι δικιά μας. Εγώ λέω δεν καταργεί. Όχι μόνο τη δικιά μας. Όλα. Είναι πιο φημισμένη. Όλες. Καταργούνται. Λέει ο φίλος. Ναι, ναι, παρακαλώ. Τώρα έχει πιάσει το νέο, γι' αυτό το βγάζει και η ΝΑΣΑ. Για να τελειώσουν οι θρησκείες. Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή πανθρησκεία. Ενίο ψηφιακό νόμισμα. Προσωπικό αποτύπωμα. Άνθρακα και πάλι λέγοντα. Άνθρακα. Θα ανοίξει γραμμές. Πες την εξαιρετική Λίλα Γκουλιώνη εδώ. Να ανοίξει γραμμές. Πάρτε ρε Κωστή.
Κωστής από το Αιγίνιο. Μας καλέσανε εκεί στο πανηγύρι. Θα έρθεις. Παρασκευή βράδυ. Έχει ρετσίνα, έχει κρεατοφαγή. Έχει σόβρακα να αγοράσουμε φανέλες, κάλτσες να πούμε, φόρμες. Θα έρθεις. Άμα δεν πας, δεν πάω. Δεν ξέρω να σου πάρει σήμερα. Καλά δεν κάνεις πρόγραμμα τη ζωή σου 5 μέρες, 3 μέρες να γράφεις τον Ατάλο κτλ. Υπάρχουν και πράγματα που δεν τα γνωρίζεις και δεν χρειάζεται. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί σε ενημερώνω, γιατί δεν είναι θέμα η μαγική κουβέντα είναι αυτή για σένα. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα χρόνου. Τι χρόνο δεν έχεις. Μάλλον δεν έχω χρόνο. Τα απόγευμα της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο. Εντάξει, τελείως. Δηλαδή ξέρω από τώρα. Εντάξει, τελείως. Μέχρι αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Για αύριο το απόγευμα σχέδια 10. Συγγνώμη. Ναι. Μέχρι και αύριο στις 9. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μέχρι αύριο σε 9. Τελείωσε, άστο τώρα, δεν το κάνουμε. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι αύριο σε 9. Πάρε γραμμέ. Όχι, επειδή σου δουλεύει συνέχεια, σου λέω μέχρι αύριο σε 9 δεν έχω χρόνο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, αν θα έχω ελεύθερο, με συγχωρεί, προτιμώ να κάτσω με το γιο μου πάνω να πάω στο Κιλκίς να πιω ρετσίνα. Ποιο Κιλκίς, ρε. Στο Αιγίνιο, εδώ δίπλα. Στο Αιγίνιο, ναι. Προτιμώ να ασχοληθώ με το παιδί μου παρά να κάνω αυτό το πράγμα. Όταν πα στην έκθεση, δεν ασχολεί με το παιδί σου, η έκθεση κάτω. Έχει αυτό. Τι. Ναι, φίλε, εγώ θα φύγω από εδώ. Πρέπει να πάω να γράψω, να ξαναγράψω, να τελειώσω. Τι γράφει, το πάπυρο λαού Μπριτάνια γράφει, τι γράφει. Έχω να γράψω τη στήλη μα. Σιγά τη στήλη. Έχω για... να γράψω τη στήλη για το στοίχημα. Σιγά τη στήλη. Τι είναι, δηλαδή, τη γράψω. Ένα τέταρτο, σιγά μου. Ένα τέταρτο. Πόσο. Γράψτε. Γιατί δεν γράψω. Γράψτε. Εγώ είμαι στοιχηματία. Όχι, γράψτε. Δεν είμαι, ρε. Όχι, αυτή που γράφει πάλι τη γράψη μόνο. Βαριέμαι. Όχι. Σε πόση ώρα τη γράψει. Ποτέ. Και γιατί με τόσο ελαφρύτητα λέει. Καλά, εντάξει, μην έρχεσαι. Πάρε τις γράμμες. Δεν είπα. Πρέπει μετά να πάω στην έκθεση. Γιατί πρέπει. Πρέπει, φίλε, δεν θα πάμε εκεί, σαν Μετρόπολης. Να πήγαμε 2 ώρα και τέτοια. Ναι, σήμερα είναι η εκδήλωση όμως. Τι εκδήλωση. Θα κεράσουμε κάτι τον κόσμο. Σε τι θα έρθει να μάθουμε. Γιατί το κεράσει. Άλλο θα τον κεράσει. Ρε φίλε, είμαστε όμιλος. Είμαστε. Ο μεγάλος κανονίζει τα πάντα. Ο μεγάλος. Ωραία, και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Εγώ παπά στον ορολόγο, θα με βρει κουτσούρι. Τι κουσούρι να σε βρει, Γιάννη. Αν με βρει στον ευρώ, καμία όκου. Ξέρω εγώ, μπορεί να με βρει. Αν σε βρει όκου. Κουροδόχο, κίστη, κάνα όκου. Έλα εκεί να σε κεράσει κανένα κρασάκι να σου φύγει ο πόνος. Έλα, έλα, τελείωνε. Πάμε. Πάσε στο γαλλικό. Μην κάνει μαγεία. Είναι δεν σε παίρνει. Πώς, τώρα. Μέσα στο μήνυμα ο αναγνωστάκο μου λέει καλοδεχούμενο για προπόνηση, θα τον κάνει αλτίο κα. Πότε. Ούτε το βλέπει. Με δώσει μία. Μου είπε, όχι για μένα λέει, έλα σε προπονήσω, θα τον κάνει αλτίο κα. Τώρα δεν μπαίνει να κάνει την προπόνηση στον Αγνωστάκο. Ο Αγνωστάκο κοιμάται ο άνθρωπο. Στη... Μου έκανε πρόσκληση. Καλά. Να προσέχει. Εντάξει. Γιατί μου λέει είμαι πρόεδρο τελευταία, έλα να σε φτιάξω. Το περιμένω. Κάτσε τι περιμένω. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώ τον, καλώ τον. Εγώ είμαι. Εσύ κύριε, εσύ. Μπράβο. Λοιπόν, έχει δίκιο. Ότι οι θρησκείες σιγά σιγά εξαφανίζονται. Αυτό που θα γίνει σήμερα είναι το τέλος τους. Αν γίνει λοιπόν, σωστά αυτά που θα πει η Μάσα ή η Νάσα, θα γίνει χαμό. Ναι, κοίταξε να δεις. Θα σε πω ένα πράγμα, Κωστή. Ο Θεός βγαίνει από το ρήμα Θεό. Το ρήμα Θεό, ξέρεις τι λέει. Του Άρη. Τρέχουμε με υπερβολική ταχύτητα. Ναι. Με τη δέλτια του ματιού που λένε. Ναι, με την άκρη. Ναι. Όσο για την... αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα λες από κοντά ή δεν είναι για τηλέφωνο. Τέλος πάντων, η μεγαλύτερη σχολή των μάγων ήταν στην Ουρ. Νουρ. Ουρ. 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 Στην Πέστοση. Στη Μεσοποταμία. Ναι. Από εκεί ήταν και ο Αβραάμ. Ποιος Αβραάμ? Ο Γενάρχης των Εβραίων. Ο ναι, κοίτα, μάγος ήταν αυτός. Ήθελε να πάει ο Αριστοτέλης, ναι. Και δεν λέγανε θα πάμε στην Ουρ, θα πάμε στους μάγους έλεγαν. Όλη η αρχαία την... Οι μάγοι με τα δώρα ήταν εκπαιδευμένοι από σχολή δηλαδή, ήταν επαγγελματίες μάγοι. Δεν ξέρω τώρα τι κάνανε. Εντάξει. Γιατί ήταν μάγοι. Πάντως, πάνε όλες οι θρησκείες. Έχουν 2.000 χρόνια, σιγά σιγά φτύρονται. Τώρα έχω ένα γύρισμα 4 και 4 με 5. Πιστεύω ότι το τελειώσω γρήγορα, γιατί είμαι εκπαιδευμένος. 5 η ώρα, πριν τον ουρολόγο, μία ώρα που θα πάω με δει. Κατευθείαν, 5 με 6 θα πάω στη Νάσα να μπω μέσα να δω τι γίνεται. Κλείσα, θα τα πούμε από κοντά. Καλό ψάρεμα, καλό ψάρεμα να έχεις. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα, Κωστά. Έλα φίλε. Ζουν ανάμεσά μας. Και τρώνε σου τζουκάκα στο μπανί! Κοτσβάβλου! Πάμε επόμενη γραμμή. Η έλλειψη σεξ τι κάνει.
Τι κάνει η έλλειψη σεξ. Αυτό που έπαθε ο φίλος. Εγώ την άλλη Πέμπτη θα πάω. Όχι, για το φίλο. Εγώ έρχομαι ήρεμος. Μετά αγριεύω. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε, εσύ ο Γρήγορος, πάμε. Τι κάνεις, Κωστή. Καλά, φίλε, εσύ. Γρηγόρη. Ναι. Μας προκάλεσε ο φίλος μας ο Κωστής, βλέπω. Μας προκάλεσε να κάνουμε κόντρα. Να κάνουμε. Τι κόντρα. Το βουνό είμαι, ρε, ο Νίκος που ήμουν από χθες κάτω στην έκθεση. Έλα στην πίστα των σερών, πουλάκι μου, να κάνουμε τρία. Μα δεν σε παίρνει. Σταμάτα, ράστον άνθρωπο. Δεν σε παίρνει. Κωστίβου, ναι. Κωστίβου, καλαμπούρι κάνω, έτσι. Δεν θέλω να περάσουμε μηνύματα λάθος στα παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Αυτά δεν τα κάνουμε στον δρόμο. Όχι, δεν τα κάνουμε στον δρόμο. Μόσες. Αλλά τούμπα, θα κάνουμε μόνο ένα τούμπα. Άκουρε, αναπάμε. Άγιο Θεράποντα Πολυτεχνείου, με κίνηση να με περάσει, εντάξει, αλλά να έχει ενδιαφέρον. Να μπαίνουμε, να βγαίνουμε σαν το Λίντε Φινές ανάμεσα. Κωστίβου, πραγματικά θα το έκανα, αλλά επειδή δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα και δεν θέλω να περάσω λάθος μηνύματα στα παιδιά, αυτά όποιο παιδί θέλει έρχεται στην πίστα ή σε αναβάσεις εκκλητές που κάνουμε σε βουνά. Δεν μου λες, όχι θα πάει με τον Φίστα τον Νίκο και ήταν ένα ο Νίκος είναι φίλος μου καταρχάς. Ο Νίκος με τρέξει πάρα πολλές φορές μαζί. Ο Νίκος είναι ταλέντο και είναι και 59, ναι, είναι μεγάλο. Και το 350 ζήτα, δυστυχώς το πούλησε να πούμε και τώρα έχω μάθει την νοικιάζει κάποια αυτοκίνητα. Στα αυτά το Nissan το πούλησε ο Νίκος, έχω κάνα τρίμηνο να το δω. Το πούλησε. Νομίζω ότι το έδωσε σε κάτι τα διαδικασία στην Αθήνα, το κάνανε τριστάδικο. Είχε πάρει μια 318 compact BMW, την έδωσε και αυτήν. Ναι, εντάξει. Εγώ έχω ένα μητρία compact, να μην το έχω στην έκθεση το, εκεί το έχω το. Φίλε, το compact είναι έρωτας, το compact μου θυμίζει τη 2002. Έχω compact μητρία. Νίκο, τι κολοτούμπα έχει κάνει εκεί που με έλεγε θα το σκίσω το χοντρό. Το χοντρό μπαλάκι. Εγώ δεν πήρα ούτε να σα κολατήσω τίποτα πραγματικά. Θα το σκίσω το χοντρό, δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Δεν πειράζει. Δημόσιε σχέσει. Δεν πειράζει. Εγώ παιδιά ένα πράγμα θέλω μόνο επειδή σκοτώνεται πάρα πολύ για το φίλο του αυτοκινήτου, το θαυμάζω. Μ' αρέσει. Είναι κρίμα να πούμε παιδιά να σκοτώνονται στον δρόμο να πούμε και να κλείνουν μανούλες σε κλειστούς χώρους και οργανωμένα. Κοίτα, εγώ πήγα. Νίκο, το λένε. Ναι. Νίκο, Νίκο, εγώ γυρνούσα από Αθήνα και στα Γιάννενα ναι. Το παλικάρι, το Πούλμαν, έκανε διάλειμμα. Και πήγαμε να κατουρίσουμε εκεί να φάμε κάνα σνακ. Okay. Και είδα αστυνομία. Λέω, τι έγινε, γιατί έχει αστυνομία. Μαζεύονται αυτοί έξω από τα Γιάννα και κάνουν κόντρες να πούμε. Όπως πάνε στη Λαχαναγορά οι δικοί μας και κάνουν. Παλιά τώρα δεν ξέρω να τα κάνουν αυτά. Παλιά Δέλτα το λέγαμε. Όπως κάτω στην Αθήνα έχω βρεθεί σε κόντρα χαράματα κάτω στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Είναι κρίμα να σκοτώνονται παιδιά στα αυτοκίνητα. Άρα Νίκο τους προτρέπει στην πίστα. Πίστα, παιδιά, μόνο πίστα ή οργανωμένους αγώνες σε βουνά να βάζει ράλι τώρα αυτήν την εβδομάδα έχει το ράλι δες. Λοιπόν, βάλε και λίγο άλλα το πίπερο τώρα. Αν έρθει αυτός ο πολλά βαρύς και κάνει κόντρα με μένα, όχι μέσα να πούσε ειδικό. Του δίνεις καμιά τύχη. Καταρχήν. Περίμενε. Όλοι κατάξερε, παιδί μου. Όχι, του δίνεις καμιά τύχη να κάνει τίποτα. Κοιτάξτε, έχει προκαλέσει τόσο κόσμο για ξύλο και τέτοια που έχει γίνει σβέλτο στο τρέξιμο τώρα. Σ' αγαπάω πολύ. Έχει γίνει σβέλτο, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Αν δεν καταφέρω το απόγευμα σε ένα κατεύθυνο. Θα είσαι και σήμερα εκεί. Ορίστε. Θα είσαι στην έκθεση. Θα κατέβω. Έλα, θα είμαστε όλοι. Θα δει και ο Φαλάκρα. Είμαι και τη δουλειά. Έχω συνεργείο με Μουτζούρι. Δεν είμαι κανένα. Εντάξει, ρε. Να σε δει και. Όχι, πέρα να μου κατεβάζουν σαν σμάνα να πούμε και μηχανέ. Δεν μου λε τώρα. Κάτσε τώρα κάτι τελευταίο. Άμα σου φέρω τη μηχανή του Κόρτεβα, την κάνει καινούργια. Ό,τι γουστάρει κάτι. Ξέρεις, για πάλι ό,τι γουστάρει. Εντάξει, ωραία. Θα πάρω. Δεν λέω τώρα για διαφορετικού λόγου, δεν λέω που είμαι, αλλά θα βρεθούμε και θα σου πω. Ναι, γιατί τώρα βλέπω να πεθαίνει. Στι 280.000 βλέπω να πεθαίνει η μηχανή. Τη βλέπω λίγο βογκάι. Μην αγχωρείτε. Να είσαι καλά, Νίκο. Θα τα πούμε από κοντά. Γεια σου, Νικόλα. Δεν ήρθε, τηλεφώνησε κιόλα. Εντάξει. Η γολοτούμπα. Νίκο, αδερφέ μου. Όχι, κάτσε αυτού του μηχανικού, εγώ του θαυμάζω. Δηλαδή, πια μια μηχανή 100, άλλα την κάνει 150. Ή την παίρνει περίπου και την φτιάχνει. Τι λένε, αυτά είναι. Τέχνη. Είναι ο Μπάρναρ των μηχανών. Τέχνη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Κωστή. Έλα. Ο Αλέξανδρε. Αυτό μοιάζει με τον Νίτη. Ο Αλέξανδρο. Λοιπόν, όσο για του εξωγήινου, ναι. Δεν ξέρουμε πριν εκατομμύρια χρόνια τι κατοικούσαν στον πλανήτη Γη. Ναι. Υπήρχαν οι δεινόσαυροι, οι οποίοι μπορεί να ήταν εξωγήινοι, μπορεί να ήταν γηγήινοι. Ναι. Αλλά πριν την παρολυθική εποχή, κανένα ιστορικό δεν ξέρει από πότε δημιουργήθηκε η Γη και τι κατοίκους είχε πάντα. Πόσες φορές καταστράφηκε, μπορεί, δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρει, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε.
ευρήματα τα οποία ήταν προηγμένα φουλ χρόνια μπροστά. Έτσι δεν είναι, κόκκινε. Καλά, δεν τα λέω. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Όταν βρίσκει ο αρχαιολόγος, συγγνώμη, Άλεξ, όταν βρίσκει ο αρχαιολόγος πράγματα τα οποία ήταν μπροστά εκατοντάδες χρόνια για την εποχή, κάτι μου λέει αυτό. Θα μας τα πει η ΝΑΣΑ το απόγευμα. Για λέγε άλλο, Άλεξ. Ο Χάρη Κλίν σατήριζε τους εξωγήινους με τον Καραμαλή που έκανε την τραμπάγκουλα στον τέρας του Λοχνές και στους εξωγήινους. Και πιστεύω ότι δεν ξέρει κανένας, επαναλαμβάνω, τι θα κατοικούσαν στη γη πριν εκατομμύρια χρόνια. Και αν έχω το από και να κλείσω, πάνε δύο δεινόσαυροι σε ένα μπαρ και λέει ο μπάρμαν, πού εξαφανιστήκατε εσείς. Φύγε. Λείπεις από την παρέα, λείπεις. Ναι. Την τοξική παρέα, λείπεις. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Χαίρομαι πολύ που βγαίνω. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Έλα, άστα φιλοφρονήματα τώρα. Όχι, δεν είναι καθόλου φιλοφρονήματα, κύριε Ραπτόπουλε. Λοιπόν, παιδάκια, ξέρετε τι θέλω να σας πω. Παίρνω αραιά και πού, όταν λέω αραιά και πού, μια φορά στα δύο χρόνια. Ακούμε, στηρίζουμε YouTube για like. Τέτοια είμαστε από αυτούς που ο κόκκινος δεν του φτάνουν όταν είμαστε τα views. Έτσι. Λοιπόν. Πολύ καλή προσπάθεια. Κόκκινα, άστο κινητό να πούμε. Δηλαδή, έλεος τόσα χρόνια να πούμε. Μεγάλος άνθρωπος, άσπισε βέβαια. Άστο κινητό να πούμε. Δουλειά κάνεις. Ειδικά όταν σε βλέπουν. Όταν σε βλέπουν, Ραπτόπουλος, κάνω τι θες. Θα φας μια σφαλιάρα, θα το ρίξει μια σφαλιάρα, θα τα βρείτε. Ρε φίλε. Λοιπόν, καλά σε λες. Να καταλάβεις. Είναι ασέβεια προς το τηλεδιατή. Σέβομαι την κριτική σου, αλλά αυτός ο Homo erectus χρησιμοποιεί χαρτιά. Εγώ για εργαλείο την ώρα τη δουλειά χρησιμοποιώ το κινητό σαν υπολογιστή. Αν το μπορεί να το καταλάβει. Ξέρουμε, άλλο είναι ένα άσπρο χαρτί, κόκκινο με λίγα γραμματά και άλλο είναι το κινητό. Το κινητό θα πατήσει. Σουτάκια παίζει, ράστα να. Το βλέπω. Λοιπόν, σου απαντάω. Δύο πράγματα, παιδιά, θα με κλείσετε. Δεν έχω χρόνο. Έχουμε 1,5 λεπτό, έλα, πάμε. Λοιπόν, τα παιδάκια παλιότερα, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα, σχεδιάζουν κάποιες τελείες, τις ενώνουν με νουμεράκια, με τέτοια και σχηματίζονται κάποιες μορφές που δεν το περίμενες από τυχαίες τελίτσες στην αρχή, το θυμάστε όλοι. Κατέληξε κάπου. Λοιπόν, καταλήγω. Όχι κατέληξε, κατάληξε, είναι χωρίς την αύξηση του αόριστου. Λοιπόν, θα καταλήξω. Όταν λοιπόν κάποιοι έχουμε μια μορφή στο μυαλό μας, πάμε στα εμβόλια, ας πούμε έτσι, κάποιοι δεν ξέρανε, δεν βλέπαν αυτές τις εικονίτσες, οι τελίτσες τους φτάναν μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούσαν να δουν τι. Γι' αυτόν τον ίδιο λόγο, παιδιά, θα παρακαλούσα και για τις ταυτότητες και για όλο το φακέλωμα που έρχεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν όλη την εικόνα και όλα τα τεστ που γίνονται ανά την ανθρωπότητα. Και έχουν δει ότι άμα ενωθούν αυτά είναι μια σκλαβιά του ανθρωπίνου γένους. Τα δεξιά, τα αριστερά είναι για τους παππούδες μας. Κωστάκι μου, πολύ καλά κάνεις και παίρνεις τη χορηγία που παίρνεις, που αξίζει, είσαι δουλευταράς όσον αφορά ζέρβες και πολιτικούς. Θα ξέρουμε τουλάχιστον που λες ότι είναι μαγιά που τους τα παίρνεις. Για μένα είναι μαγιά που τους τα παίρνεις. Αν μπορούμε όλοι να τους τα παίρνουμε κάπως όπως μας τα παίρνουν αυτοί, θα είμαστε εμείς οι μάγκες. Και κλείνω, μάγκες, με το τελευταίο που είναι ότι. Ό,τι προμοτάρει σε πολιτικό θα ξέρουμε να κάνουμε το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, σου είπα θα γίνει μπούκα, θα βάζει πέσφυση. Ζέρβας Δαμανέλης βγήκαν από τώρα δήμαρχοι. Τέλος. Η ώρα. Για όλα αυτά πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος έχει είδηση. Κυριάκο. Στην εκπομπή τη μεσημεριανή με τον Γιώργο Μπούζο είχα πει κάτι που εντυπωσίασε, ότι στην Τούμπα θα είναι Έλληνες οι διαιτητές. Εντυπωσίασε γιατί ο κύριος Μπαλτάκος είχε ανακοινώσει επισήμως ότι συνομίλησε με τον κύριο Τσέφεριν και ότι συνένεσε ο πρόεδρος της UEFA να είναι ξένοι οι διαιτητές και στα δύο ντέρμπι, και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και στο ΠΑΟΚ Άρης. Πρέπει να σας πω λοιπόν, παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι ορισμοί από τον κύριο Μπένετ, ότι ο Άγγλος αρχιδιαιτής επέμενε και θα είναι Έλληνες οι διαιτητές στο ντέρμπι της Τούμπας και στο Χορτάρι και στο ΒΑΡ. Για το ΒΑΡ μάλιστα έχω την πληροφορία ότι θα είναι ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος δεν είναι απολύτως έτοιμος να πατήσει ο Χορτάρι μετά το ποδηλατικό ατύχημα προ Δημήνου. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω. Αυτό ποιον βοηθάει κατά την άποψή σου, έχοντας μια πλήρη εικόνα περί διαιτησιών, περί ΕΠΟ, περί παραγόντων κτλ. Πού πάει το μυαλό σου? Καταρχήν δεν βοηθάει την ομαλότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Και δεν βοηθάει την ομαλότητα, γιατί όταν ανακοινώνει επισήμως ο πρόεδρος της ΕΠΟ
και μάλιστα με γραπτή ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο επίσημο site της ΕΠΟ, ότι μίλησα με τον Τσέφεριν και ο Τσέφεριν μου είπε για πρώτη και τελευταία φορά: σας δίνω ξένους διαιτητές και για τα δύο ντέρμπι και για τη Φιλαδέλφεια και για την Τούμπα. Και ο αρχιδιαιτητής αποφασίζει να ορίσει Έλληνες στην Τούμπα, υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτομάτως υπάρχει ένα ζήτημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ή ο κύριος Μαρτάκος ισχυρίζεται κάτι που δεν είναι αληθές, δηλαδή ότι μίλησε με τον κύριο Τσέφεριν και συνένεσε ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ή ο κύριος Μπένετ είπε ότι αυτό είναι δικό μου κομμάτι και δεν θέλω να αναμειγνύεται κανείς ούτε καν ο πρόεδρος του ΕΦΑ. Με το σκεπτικό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ξένους διαιτητές και ο Μελισσανίδης θέλει Έλληνες διαιτητές. Πάει το μυαλό σου ότι βολεύεται ο Μελισσανίδης με αυτό εδώ? ΠΑΟΚΑΕΚ παίζουν. ΠΑΟΚΑΡΙΣ παίζουν. Γιατί μου λες για το Μελισσανίδη? Αυτό το παντρεύουμε, το ότι έχει καλή σχέση ο Καρυπίδης με τον κύριο Μελισσανίδη. Ότι έχει ο Μελισσανίδης με τον Καρυπίδη καλή σχέση. Ναι. Και άμα κόψει κανένα βαθμό και ο Άρης από τον ΠΑΟΚ, καλό θα είναι για τον Πρωτάθλημα. Έχει καλή σχέση, έχει καλή σχέση. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα βολέψει τελικά κανέναν. Υπάρχει για μένα ένα ζήτημα που έχει να κάνει, επαναλαμβάνω και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Αυτή είναι η μικρή εικόνα. Πάω κάρι είναι η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι εδώ υπάρχει παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της UEFA στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να παίξουν ξένοι στην Τούμπα και τελικά παίζουν Έλληνες. Και δεν τους ανακοινώνει η ΕΠΟ, γιατί μαθαίνω ότι ασκούνται πιέσεις να μην προβεί σε τέτοια ανακοίνωση ο Μπένετ. Να μην δηλαδή δημοσιοποιήσει δύο Έλληνες διαιτητές, ένα στο Χορτάρι και ένα στο ΒΑΡ. Η μεγάλη εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να την δούμε. Δηλαδή, στην ουσία, υπάρχει ένα μπάχαλο το οποίο είναι απερίγραπτο πια. Έχουμε ζητήσει οι ίδιοι ξένοι βοήθεια, μας την δίνουν με τα πολλά, αφού τους παρακαλάμε, έτσι, στο παρακαλυτό. Ο Μαρινάκης παρακάλεσε, ο Μπαλτάκος παρακάλεσε, γιατί είχαν συμβεί τα μοίρια όσα πέρσι και μας είχε κόψει η UEFA. Και μας λέει, εντάξει, άντε, θα σας δώσουμε ξένους στα δύο ντέρμπι για να ξεκινήσουν ομαλά τα παιχνίδια, τα πρώτα ντέρμπι. Και εμείς τι κάνουμε? Πάμε και λέμε, όχι, θα βάλουμε δύο Έλληνες. Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων διαιτών, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η συγκυρία δεν είναι καλή για να πεις ότι βάζεις Έλληνα στο χόρτο και στο βάρ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία πληροφορία. Σε ευχαριστούμε που μας τίμησες, Κυριάκο. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα τι μισό και ζανά. Εσύ πας και χώνεσαι. Τα τρία εντάρια. Τι εννοείς χώνομαι? Όλο που ζητάς. Με διέκοψες. Δεν ζητάω πληροφορίες. Συζητάμε και μαθαίνω. Πράγμα το οποίο δεν γνωρίζω. Τι διαφορετικό είπα εγώ από αυτό που είπες εσύ? Του λέω ζητάς πληροφορίες και λέει συζητάμε και μαθαίνω. Δηλαδή να σου κάτσω μια στα προγούλια. Δεν μπορείς. Άκου τι λέω. Ζητάς πληροφορίες. Όχι λέει. Συζητάμε και μαθαίνω. Δηλαδή δεν θες εσύ σχολές μάγων. Εσύ πρέπει να ιδρύεις εδώ στο Μετρόπολης μαγική σχολή και να πας στον πάνω όροφο και να κάνεις το μάγο. Τι είναι αυτό? Ο Νίκος που κάνει drift, θέσω. Βράζει τον Νίκο που καβράζει τα κινητά, βρε με στην εκπομπή, ρε. Λοιπόν, ρε, τι βόδιο πάμε στον κόσμο. Τι μοσχάρο κεφαλή είναι αυτή. Καλησπέρα. Μες στην ώρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Βαγγέλης, να σου πω Μαρτίου. Γεια σου Κόκκιν, γεια σου Ραφ. Γεια σου, ωραίος είναι. Μ' ακούτε, θα τα πω τρία θεματάκια γρήγορα και ένα σκουράκι. Και δύο σκουράκια. Σκουράκια, σκουράκια τι, κάτι το κούμπο, τι θέλει. Σκορ. Σπορ. Τα δύο. Σκορ. Σκορ. Με μπερδεύει, δεν θέλει με την. Πάω Κάρι 3-1 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2. Με Έλληνα διετία κερδίζει ο Πάο τον Άδη. Ναι, θα κερδίσουμε 3-2. Κοίταξε ο Κουλιανός το πρωί που μαθαίνει και ποιοι είναι δικοί του κτλ. Είναι αυτό δικό σα, ήταν τώρα δεν είναι. Ο Γορζίλα είναι δικό σα που είναι στην Τούμπα. Ο Γορζίλα, ούτε αυτό ο Γορζίλα είναι δικό μα. Πάω και είναι το πήραν κάτι. Φτάνει ο Πάοκ, φτάνει και λέει ότι θέλω ξένο διαιτητή και ο Άρης μπορεί να βολεύεται. Κάτσε να δούμε όμω. Κάτσε, περίμενε. Ό,τι και να γίνει, 3 να ανοίξουμε μα. Το λέω από τώρα και 2-2. Κάτω. Πάμε το δεύτερο θέμα τώρα. Ο Ζέρβα θα βγει. Άμα το ξέρω, ρε φίλε, ότι θα βγει ο Ζέρβας. Γιατί ξέρεις μέχρι που πιάνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος. Ο Δήμος. Δήμος της Θεσσαλονίκης. Δήμος της Θεσσαλονίκης. Πιάνει την Τούμπα. Τι λιώνει. Πιάνει την Τούμπα. Πού τη λιώνει, ξέρετε. Πού τελειώνει. Ακριβώς
ο μισός Λαγκαδάς πάνω το, την Άγια Παρασκευή. Ε, και? Τα παλιά. Και από κάτω, τι λένε, ένα κομμάτι στους Αμπελόκηπους. Ο μισός Αμπελόκηπη είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Ε, και? Γιατί δεν λέω στο Δήμο, ε. Εκεί ξέρεις τι είναι. Όλοι παουξίδες. Εδώ το άρα ζέρβα. Άρα ζέρβα. 50%. Πάμε και το άλλο τώρα. Και το άλλο, μη στεναχωρούγει την Παναθηναϊκή. Είναι η τελευταία χρονιά του Μπαλτάκου. Θα του πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Λόγω Μπαλτάκου, Σκάι, Μητσοτάκης και θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτά θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκες, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είστε, καλησπέρα. Έλα, Νικό. Μ' αρέσει ο πληθυντικό. Έλα, εσύ. Θα με προστατέψει από τον Κωστή λίγο, γιατί ο Κωστής ξέρεις είναι μεταλλάσσεται, είναι πώς θα τον πετύχεις. Άμα είναι το πρωί με τον Κουλιανό, άμα ξέρεις, μπόξε, βαράει, σε κλείνει, δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις. Θα με προστατεύσεις ή αν δεν του αρέσει του Κωστή να με κλείσει. Δεν έχεις ανάγκη για προστασία, πάμε. Τέλος πάντων, ξεκίνησα εγώ κάτι να πω που δεν ήθελα να προσβάλλω ούτε τη μεγάλη ΑΕΚ. Και είπα ότι βλέπω ότι το πράγμα πάει για διπλό του Ολυμπιακού. Λέω θα φάει ένα γκολ ο Ολυμπιακός. Λέω α, και από εκεί και πέρα πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Θα το κερδίσει ένα 3, ένα 4. Και ορμήξανε, με φάγανε, με κλείσανε. Λοιπόν και κάθε φορά που πάω να πει κάτι. Μα η ΑΕΚ δεν είναι καλά. Καθόλου καλά δεν είναι η ΑΕΚ. Καθόλου καλά δεν είναι. Μπράβο. Και δεν είναι ο Γκαρσία μόνο που λείπει. Κοίτα και τεφορμέ πριν τραυματιστεί. Και άλλα θέματα έχει η ΑΕΚ. Πολλά. Και είναι ακόμα και ο Γκατσίνοβιτ δεν παίζει και ο Μάνταλος δεν παίζει και ο Ρότα δεν παίζει και δεν. Τέλος πάντων. Και μετά με κλείσε σε σύρε Κωστή. Την ώρα που ήθελα να πω για τον Αντετοκούμπο, που είναι ένα πολύ ωραίο. Θα σου κάνω πολύ ωραία κάλυψη. Και άκου να σου πω. Ναι. Πρώτα απ' όλα έχει κάνει φοβερά φάουλ ο μικρός. Δεν ξέρω ποιος του τα λέει να τα λέει. Λοιπόν, τώρα θα μας πει ότι θα έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μα στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πάει η Αμερική πλήρης πρώτα απ' όλα. Δεύτερον. Η Αμερική τώρα στο παγκόσμιο του μπάσκετ τρελάθηκε γιατί τη διαλύσανε που πήγε να το παίξει ότι είμαστε εμείς κυβερνάμε τον πλανήτη. Κατεβάσανε δεύτερη ομάδα και τους διαλύσανε. Τρεις ήττες κάνανε κάτι τέτοιο. Οπότε μας λέει τώρα ο Γιάννης ότι θα είναι για την Ελλάδα. Τρίχες. Ενώ αντίστοιχα η Σερβία, οι Σέρβοι, όλοι αυτοί που παίζουν στο NBA ήρθαν ρεκοστοί. Πεθάναν οι άνθρωποι, αγωνιστήκανε μέχρι το τέλος για την πατρίδα τους, κάνανε και το σταυρό τους και τον Ορθόδοξο. Και παλέψανε αυτός ο, πώς τον λένε, ο Μπογκδάνοβιτ, ψώθησε να πούμε στον τελικό, τον καθίσανε κάτω και του κάνανε μασάζ. Αυτός πώς έφυγε και άφησε την ομάδα του, ρε, εσύ, και ο Γιάννης δεν μπορούσε. Δηλαδή, τι να πω, είμαι έξω φρενών με αυτό να είναι, έτσι. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι στην τελευταία διαφήμιση, όπου λέει και εγώ όταν μάχεσαι, λέει, για την πατρίδα σου που χρειάζεσαι, και λέω, ρε παιδιά, πότε έπαιξε για την Εθνική Ελλάδα αυτός. Τι να πω. Και δεν θέλω να το παίξω μακούς. Φάτε το στη μάπα, Τσακού. Φάτε το στη μάπα. Έτσι, πες τα τώρα, δεν μπράβο. Φάτε το στη μάπα, τον Έλληνα που δεν είναι Έλληνας. Άιντε. Τι μέτρη το πράγμα. Άιντε, υποτακτήφι των πλουσίων. Άιντε. Είμαστε όλοι, άιντε. Δεν αλλάζουμε. Μπράβο, άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ας το τηλέφωνο, εγώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βέβαια δεν μπορεί να μην έχει και μεγάλη σημασία για τη διόρθωση που έκανε ακροατή στον κόκκινο εκεί πέρα, στον Γρηγόρη. Ποιο πράγμα λέτε? Είπε μια τη λέξη κατέληξα ή κατέληξε εκεί πέρα. Είπε κατέληξε και ο... Αυτό είναι το διόρθωση. Το σωστό είναι κατάληξε, αλλά ο σωστός τρόπος είναι το κατέληξε, ας πούμε, που δεν το υπερασπίστηκε ο κόκκινος, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρεια, είναι τέλος πάντων. Θα γινόταν φασαρία ανεφλόγου και αιτίας. Ναι, σωστό. Σωστό, καλά έκανε και δεν απάντησε ο κόκκινος. Καλά έκανε, εντάξει. Τώρα για το Θεό και τα λοιπά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι αν βγει επίσημα η NASA και παρουσιάσει εξωγήινη ζωή σε άλλους πλανήτες, καταργούνται αυτομάτως την άλλη μέρα, πρέπει να παραδώσουν οι θρησκείες τα κλειδιά. Εντάξει, οι θρησκείες. Για μένα όμως, δεν υπάρχει μετά. Ανατρέπονται, συγγνώμη, τα πάντα. Ανατρέπονται. Ναι, αλλά. Τι οι κυβερνήσεις θέλουν τις θρησκείες γιατί έχουν και συμφέροντα τώρα και οι θρησκείες. 100% με τις θρησκείες τους έχουν να πούμε σαν τα πρόβατα μαντρωμένους. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο.
αμαρτία το σεξ, αμαρτία το φαΐ, τους έχουν εντάξει, βολέψει, αλλά... Αλλά υπάρχουν και οι άφοι. Αν γίνει αυτό, θα περάσουμε σε ερωτικές αλλαγές σε κοινωνικά θέματα, νομίζω. Θα δούμε, Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έγινε, λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άπαξ και πει, έχουμε και ευρήματα και αποδειχθεί και ιστορίες. Εντάξει. Εσύ τι λένε, κόκκινε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάξει τίποτα. Πάλι θα γίνονται πλημμύρες, πάλι θα καίγονται. Άλλο λέμε, ρε κόκκινε. Στον Γιαννουδάκη. Μπορεί να προσευχόμαστε στον εξωγήινο Θεό να αλλάξουμε, να πούμε ιστορία. Μπορεί να μας σώσει ο εξωγήινος. Βογκάς. Δεν καταλαβαίνω. Βόγκα, τι να σε κάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Καλησπέρα. Ναι. Τι είναι, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Χρήστος, πάω ξύς. Γεια σου, Χρήστο. Καλά είσαι. Καλά είσαι, σαν πάω, καλά είσαι. Σε καλό δρόμο είσαι. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, καταρχάς έχεις πολλούς περιορισμούς από τον Γιώργο από Καλαμαριά. Γιώργο. Από Καλαμαριά. Ποιο Γιώργο. Το Γιώργο, το Μύρτο, με τους φίλους. Ευχαριστώ πολύ. Ψάχνω. Που πέρα σου τόσα χαιρετίσματα. Έλα μου τα δώσει από κοντά, φίλε. Θε να έρθει. Ο Γιώργος σε ψάχνει. Γιατί δεν πας να το βρει. Όποιος θέλει να με βρει, έρχεται και με βρίσκει. Κρύφτηκε δηλαδή μια φορά. Θε να έρθει να με βρείτε παρέα, να έρθει μόνο σου. Λες, έβγαλε σαν όποτε θέλετε, φίλε, ελάτε. Όποιο θέλει με βρίσκει. Ναι, εντάξει. Έλα, βρε, που κάνετε τώρα, Φλόρε, τώρα πήρε τηλέφωνο κρυμμένο πίσω από το τηλέφωνο να κάνει το κομμάτι σου να πούμε τώρα. Σε ψάχνει ο Γιώργος, σε ψάχνει. Όποιο θέλει να με βρει, με βρει. Κι άμα δεν θέλει να με βρει και εσύ. Σήμερα μάλλον με το γιο. Κόψε τον αμόρα το μαλάκα. Κόψε τον αφήνει. Λοιπόν, σήμερα μάλλον με έναν γιο ενός κυνηγού. Ο οποίος είχα χρησιμοποιήσει μια έκφραση για τους κυνηγούς και μου την είπε και τα λοιπά. Και το απαντάω και μιλάμε και τα λοιπά. Όποιο θέλει να έρθω να σε βρω και τα λοιπά. Όποιο θέλει να με βρει, και εγώ όποιον θέλω να βρω, πάω και τον βρίσκω. Ούτε από το μικρόφωνο τώρα να κάνουμε μαγκέ. Ο ένας με τον άλλον, όποιος θέλει. Αυτός ο μπουρδολόγος, ναι, ρώτησε αυτό τώρα το ότι μάλωσε σήμερα, το είπε για είδηση. Ότι μάλωσε. Μέρα που δεν μαλώνεις. Μα είναι υγεία να μαλώνεις. Τώρα αυτός που πήρε, δεν μπορείς να μαλώνεις. Δεν ασχοληθώ τώρα να το δώσω καμιά μπουνιά να πούμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Δεν μάλλον. Ναι, καλησπέρα. Ναι, τζακώνομα, είμαι, έλα, κατά πολιτής, της, είμαι κατά τη βία. Ο πολιτή. Τι έγινε, ρε πολιτή, φοβήθηκε να έρθει να μιλήσει. Άντε, πάτε. Πάλι άρχισε πάλι. Φοβάσαι να πούμε. Ναι. Ρε, εσύ, πάλι θα τα λέμε. Φοβάσαι. Πάλι θα τα λέμε. Εγώ, τι να φοβηθώ, μόνο. Φοβάσαι, μήπως πεις τίποτα για τον Άρη και είναι αριανός ο ιδιοκτήτης της άλλης εταιρείας και σου κόψει τη. Ρε, φίλε, άκουσε λίγο. Όταν είσαι επαγγελματίας, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Εσύ είσαι εξωγήινος. Δεν περιμένει εξωγήινα. Δεν περιμένει την άσα αυτό για να μάθει τι υπάρχουν. Εδώ πια άσα, εδώ εσένα που έχουμε τόσα χρόνια και σε ακούμε, να πούμε είμαστε ήρωες. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή εγώ τι είμαι, ρε φίλε, Άγιος. Εσύ είσαι ο Άγιος Ντέμπλαρ. Δηλαδή κάναμε το ραντεβού και μετά κατάλαβες ότι κινδυνεύεις από μένα. Εσύ δεν κινδυνεύεις. Δηλαδή έπρεπε να μιλήσεις από κοντά για να δεις ότι κινδυνεύεις. Άλλο σε πήρα τώρα εγώ. Λέγε. Τώρα αρχίζει να λύει, λοιπόν. Πιστεύεις εσύ ότι τα σημερινά παιδιά, η νεολαία, είναι τόσο καλή οδηγή που έχουν χέρια να κρατήσουν αυτοκίνητα γρήγορα? Κοίτα, τα αυτοκίνητα αλλάξανε. Ναι. Παλιά τα αυτοκίνητα δεν είχαν υδραυλικό τιμόνι, είχαν πίσω κίνηση, ήταν πιο επικίνδυνα. Ναι. Τώρα πας να βγεις από το δρόμο και άμα έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, μπαμ, σε επαναφέρει στην τάξη. Ναι. Δηλαδή. Και βλέπεις το ζευγάκι να πούμε παίρνει το γκολφ και το πλακώνει στην παραλιακή και φεύγει και σπάει ένα 30 αυτοκίνητα. Τι να κάνει, και αυτός νέος είναι το καημένος, πήρε τον γκολφ, πήρε. Εντάξει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, όταν τα λάστιχα τα δικά του ξεκινάμε από εκεί, είναι από το 2004 και εσύ κοιτάς τη μόστρα, αυτός δεν είναι οδηγός. Βρε, τι οδηγός, εδώ μια μέρα εγώ σώθηκα από του χάλου τα δόντια, ήμουν εκεί προς Καλαμαριά και παίρνει ένας μια στροφή με μια γκόμενα, μάλωνε με την γκόμενα, φεύγουνε, πάμε πέφτουν σε ένα τείχο 3 μέτρα που πήγε, ήμουν εγώ με τον Ασλαμά. Δεν τον πέτυχε. Μέχρι να τον προλάβουμε και να τον πούμε τι έγινε, σηκώνεται, φεύγει, την αφήνει την κοπέλα. Δηλαδή, κινδυνεύεις. Εντάξει, ο νέος. Δεν, ναι. δεν κάνει όμως τις αλητίες που κάναμε εμείς στο δρόμο. Πάει, Κωστά, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι αλήτες. Τώρα να τα βάλουμε εκεί με τους νεότερους. Θα σου πω κάτι, είμαστε γιατί είσαι άδικος. Είναι αδική. Τα νέα τα παιδιά είναι πολύ πιο πολύστροφα, πολύ πιο έξυπνα. Πάρα πολύ πιο έξυπνα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη οδηγή. Αλλά επειδή εσύ είσαι λόγω δουλειά στο τιμόνι όλη τη μέρα,
Μη βάζει το μυαλό σου. Δεν είναι καλύτερο οδηγή, γιατί τα αυτοκίνητα, τα παλιά αυτοκίνητα ήταν τα πολύ πιο, πιο επικίνδυνα. Ήταν επικίνδυνα τα αυτοκίνητα. Για μένα, όλοι οι πολιτές οι οποίοι είναι στο δρόμο είναι εξαιρετικοί οδηγοί. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Λάθος. Λάθος. Λάθος κάνεις. Είμαστε χειρότεροι οδηγοί. Αν δεν, αν δεν προσέχετε. Άλλο λέει. Παραβάσει, παρκαρίσματα, φλάς δεν βγάζουν, σταματάνε απότομα. Γιατί γίνεται αυτοκόκκινο, γιατί εγώ μιλάω ταυτόχρονα στο τηλέφωνο με το Bluetooth, σκέφτομαι και οδηγάω. Αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Εγώ όταν βλέπω πολιτές στον δρόμο, παραχωρώ τη θέση γιατί είναι η δουλειά τους. Για τους βοηθάω αυτό να κάνουν. Και τα παιδιά που είναι τηλιβεράδες. Και τους πολιτές και τους ταξιτζίδες τους δίνεις πανωτερότητα πάντα. Γιατί είναι δουλειά του. Εγώ μπορεί να πάω. Είχαν και χέρια. Ναι. Χέρια. Οδηγούσαν γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, άμα κατεβάσω εγώ τώρα ένα πιτσίρικο με ένα Golf GTI και το δώσω ένα BMW 2-2, θα μπουρδοκλωθεί και θα πού να πάρει. Πάει... Δεν φταίει το παιδί, έτσι έμαθε. Και εγώ έμαθα στη 2-2 και οι πιο μεγάλοι είχαν τι ταχύτητε στο χέρι. Λέει. Τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ είχα μάθει στη 1602, την άλλαξε ο μηταράς, έβαλε δίλητρη μέσα μηχανή μετά. Ακούς. Και ήταν. Στα 970 κιλά, 105 άλογα, έφευγε με την πίσω κίνηση, ήταν πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Εγώ τους βλέπω, σου λέω με το δικό μου το αυτοκίνητο το ιδιωτικό, που μαγγίζουν 5-6 τώρα με κάτι BMW και κάτι αυτά, και μόλις τους της φοράς έρχεται και κοιτάει το αυτοκίνητο γύρω και σε λέει τι είναι αυτό. Και κλείνει τα μάτια και φεύγει, λέει άντε ψάξε. Πού να, πάρει τη 2-2 στα χέρια του σήμερα ένα πιτσίρικα. Δεν μπορεί να την κουμαντάρει. Είναι δύσκολη κόμενα η 2-2. Ό,τι έχει πίσω κίνηση είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Άστο. Ξέρει ο κόκκινο. Του φύγε μια-δύο φορέ. Να δώσω και δύο σκουράκια κι εγώ. Δύο σκουράκια. 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 Σκουράκια εγώ θα δώσω. Λοιπόν, πάω Κάρι 2-0. Έτσι. Και το άλλο το μάτς 0-0 χ. Κοντά είσαι μόνο. Επόμενη γραμμή. Σου είχα πει, μην παίρνει πίσω κίνηση αμάξι. Στο είχα πει. Πρώτη φορά πήρα. Μα στο είχα πει εγώ. Πρώτη φορά πήρα. Ότι είναι επικίνδυνο. Πρώτη φορά πήρα. Λίγο να έχει ο δρόμο. Και λίγο. Παλιότερα είχα BMW. Τι άλλαξε. Τι BMW είχε παλιότερα. Πρικοθήρα. Τη κοπέλα ήταν. Δική μου ήταν. Άφη έπαιδα. Καλά, εντάξει. Τι BMW είχε. 5-20. Άι. Το Άι τι σημαίνει. Πόσα άλογα είχε. Άμερε στον κόλπο. Όχι, πόσα άλογα είχε. Άμερε στον κόλπο. Ούτε πόσα άλογα είχε. Ξέρει πόσα άλογα είχε. Πόσα είχε, Σάσερε. Θα μας μάθει το injection. Πόσα είχε η απλή και πόσα είχε η άιρε. Σακλαμάρα και ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα που είχαν ABS. Κατάλαβες. Το κατέφερες αυτό, πρόλαβες. Όχι, λάτραβα το φρενάρι με το κοκάλουνε το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ήταν βαρύ αμάξο. Εσύ κοκάλουνε από τα ποτά, δεν κοκάλουνε από το φρενάρι. Εγώ καλούνομαι με τον εξωγήινο που έχω δίπλα. Πάει άλλο ένα. Ανάβω και το φως για να μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, Ταλικέρης από Εύος μου. Τι είπε ο φίλος? Βαγγέλης από Εύος μου. Α, ωραία περιοχή. Ταλικέρης από Εύος μου. Ταλικέρης, εντάξει. Λοιπόν, οι δύο προηγούμενοι παρουσίες που πάραν το σκορ που είπανε, είναι κανένα λάθος μεγάλο, γιατί το σκορ θα βγει 1-3. Ποιο είναι το 1-3? Πάω 1 και εγώ άλλες 3. Κάνα μεγάλο λάθος που είπαν 2-0 και άλλος είπε... 3-1. Άμπαβο. Ανάποδο το είπε πρώτος. Λες να του κάνει και δύο ο Μάτζιος του Ρωμάνου. Του κάνει και ιδέα. Δεν θα του κάνει γιατί έχει καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες μπορεί να έχει αλλά είναι ασύνδετοι ακόμα. Καλά, καλά θα δεις οι ασύνδετοι πώς παίζουν. Να τους δω. Να, μπράβο. Αυτό, ευχαριστώ. Διαβάζω μήνυμα και θα κλείσουμε με αυτό από το γέννη. Πάρε ένα σύνερα. Δεν θέλω, ρε. Γιατί ρε άνθρωπο. Κίνα μισκάμι. Καλά, ρε, έναν άνθρωπο να τον πάρει. Μετά τις 5 έχεις δικαίωμα να ανεβείς. Ρε, εσύ, εγώ αν ήμουν τώρα Κροατής, θα έπρεπε να τα μάξει εδώ για ένα χρόνο. Καλησπέρα σας. Είμαι πολιτής 23 χρόνια. Την εβδομάδα κάνω 2.500 χιλιόμετρα. Mm. Και θα πει ο άλλος ότι οι πολιτές δεν είναι καλοί οδηγοί. Δεν έχω τρακάρει ποτέ να του πείτε και αυτά που έχω δει είναι τραγικά. Άλλο είπε ο άνθρωπος. Ότι κάνουν και άλλες δουλειές, τηλεφωνάνε, κάνουν. Όταν κάνουν, είναι κακό. Και τι να κάνουν, δουλειά τους, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν γίνει ένα τύχημα, θα δικαιολογηθεί. Αυτοί οι οποίοι στέλνουν μηνύματα την ώρα που οδηγούν, επειδή είναι στην πόλη, είναι σωστό. Το ξέρω ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται εξαιτία. Αν είναι η δουλειά του, του δίνει μια δικαιολογία. Αν είμαι εγώ και εσύ, είμαστε αδικαιολόγοι. Το δικό μας το τηλέφωνο χτυπάει όλη τη μέρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν τρακάρουμε την ώρα που οδηγούμε, παραγγελία, ρε, έχουμε λάθος. Δεν απαντά. Εσύ είναι το κινητό, την ώρα τη εκπομπή το παίρνει. Δεν μπουνιέ θέλει. Αυτό το πράγμα είναι σοβαρό. Την ώρα που οδηγεί το παίρνει. Ξύλο θέλει. Βρε ποιο είπε ότι εγώ είμαι καλό. Εσύ. Πάρ' τον ακροατή.
Ένα λεπτό. Πάρ' τον αναλύτη τον από κάτω. Είναι ντροπή ρε τον άνθρωπο. Εγώ ξέρω τι λέω. Ε, τον άνθρωπο. Εγώ ξέρω τι λέω. Πάρ' τον ανθρωπάκο ρε. Κάστον. Τον άνθρωπο. Η Μαρίνα μπήκουνε. Για ειδήσει. Α, η μπήκου η Μαρίνα. Εντάξει, ρε, πάλι βλακία είπε. Συγγνώμη. Είπα βλακία, πες το. Δεν είπα βλακία, δεν ήξερα. Είμαι βλάκα. Δεν με ενημέρωσε αυτό. Είμαι βλάκα, πες το. Σήκω στο χέρι, άλλαξε μπλούζα το απόγευμα. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει με αυτή τη μασχαλίλα ολόκληρο όμιλο το απόγευμα. Υπάρχει μια. Εκπρόσωπο. Δεν εκπροσωπούμε. Πρώτη και να είσαι, όταν πα και εγώ κριτήρα. Πρέπει να μάθει τι θα φορά το απόγευμα. Να σε ευπρεπεί. Ρε φίλε, όταν έχει τόσα λεφτά, η ζωή σου είναι βαρετή. Παιδιά, πάρτε τον από εδώ, δεν τον αντέχω άλλο. Μαρίνα Μπικουγερή και αμέσω μετά τρίτο ημίχρονο με Πετροτό και Βλαχόπουλο. Πρώτα θα τα λέμε το βράδυ στην έκθεση, σας περιμένουμε και φυσικά αύριο στις 2. Να είστε καλά.